Ρε παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει. Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε? Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Γεια μας ρε παιδιά. Γαρυφαλό στα αυτή και πονηριά στο μάτι, είσαι διάδια. Γαρυφαλό στα αυτή και ποιος θα σου τα αρπάξει. Σφίχτη γροθιά το στήθος σου που σκίζει το μετάξι. Τύπα τα πόδια τσίχτησα, τσίγκανα τουρκο κύφτησα. Τσίγκανα τουρκο κύφτησα, τύπα τα πόδια τσίχτησα. Τα μαλλιά μαντήλι, είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη. Γαρυφαλό στα αυτή, στο στόμα το τσιγάρο, που είναι το τσαντήρι σου, για να έρθω να σε πάρω. Φέρε μια βόλτα τσίφτησα, τσιγάρο. Καλησπέρα σας. Ο ελληνικός κινηματογράφος, αυτός που συνηθίζουμε να αποκαλούμε ο παλιός, των δεκαετιών, ας πούμε, τέλη του 50 και 60 και μέχρι αρχές του 70, μας έδωσε τεράστιες επιτυχίες, πολύ μεγάλες ταινίες, που τις αγαπήσαμε, τις αγαπάμε, τις απολαμβάνουμε ακόμα, και αυτό δεν θα έχει τέλος, αυτή η σχέση. Έβγαλε λοιπόν μεγάλους ηθοποιούς, ανέδειξε σκηνοθέτες, τεχνικούς, αλλά έβγαλε και πολύ μεγάλες επιτυχίες στο τραγούδι, πολύ μεγάλα τραγούδια. Πολλά από τα τραγούδια αυτά κάναν δική τους καριέρα, άσχετα με την ταινία που τα ανέδειξε. Και πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε από πού προέρχονται αυτά τα τραγούδια, από ποιες ταινίες. Απόψε λοιπόν αφιέρωμα στα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου που όλοι έχουμε αγαπήσει, με μια υπέροχη, σπουδαία παρέα. Τους ευχαριστούμε και είναι και τιμή μας να έχουμε εδώ κάποιους
από τους μάστορες του ελληνικού κινηματογράφου, από τους ανθρώπους που τον στηρίξανε και βεβαίως και νεότερους ανθρώπους, γιατί πάντα έτσι κάνουμε για να επέρχεται η όσμωση, η συγγένεια και η μεταλαμπάδευση. Πάω να αρχίσω τις καλησπέρες. Παναγιώτης Πετράκης, καλησπέρα για πρώτη φορά. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το φεγγάρι πάνω θέμα ασημένιο ταλίρο και με το κορίτσι μου. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Να πω, ειλικρινά είμαι τόσο χαρούμενος και συγκινημένος να μοιράζομαι το ίδιο τραπέζι με τόσο μεγάλους καλλιτέχνες τρίλους, οι οποίοι μας έχουν πλημμυρίσει με το ταλέντο τους, με την ενέργειά τους, με τη λάμψη τους, με τη γοητεία τους. Και πρέπει να σου πω ότι πέραν της απόστασης που μπορεί να έχει η οθόνη, είτε η οθόνη του κινηματογράφου, είτε η οθόνη της τηλεόρασης, με τους περισσότερους από αυτούς έχω τη χαρά να έχω γνωριστεί και να έχω πάρει και συμβουλές, αλλά κυρίως να έχω ανακαλύψει ένα μεγαλείο ψυχής και μια γενναιοδορία προς τους νεότερους καλλιτέχνες, τους νεότερους συναδέλφους που σπανίζει πλέον. Και γι' αυτό είμαι ευγνώμων και ευχαριστώ που είμαι εδώ απόψε. Καλησπέρα, Μαθηλή. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες, τι κάνεις? Καλώς σας βρήκα, καλά είμαι. Του αγοριού απέναντι πείτε του πως πεθαίνω για τα βαριά μα το κλάδα, μα το κλάδα και τα βαριά τα χέρια. Κι εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί με όλους αυτούς τους ανθρώπους που από μικρή τους έβλεπα εκεί στην Ξάνθη που μεγάλωνα στην τηλεόραση και τους ένιωθα η οικογένειά μου. Πέρα του ότι είναι δάσκαλοι, γιατί έμαθα από αυτούς πάρα πολλά πράγματα και υποσυνείδητα και όλα στα περισσότερα, τους ένιωθα η οικογένειά μου. Το δε Βουτσά, που είμαστε και κουμπάρι, τον είχα σαν θείο μου. Και η πρώτη μου τηλεοπτική δουλειά είχα μαμά μου τη Μάρθα Καραγιάννη και τη Ζωζό Σαμπουτζάκη θεία. Δηλαδή, τι καλύτερο, έτσι. Ήτανε μεγάλη χαρά μου και τιμή που συνεργάστηκα με αυτούς τους ανθρώπους, που είμαστε εδώ για να τιμήσουμε όλο αυτό που κάνανε και μας το αφήσανε και το βλέπουν και τα παιδιά μας. Δηλαδή, η κόρη μου, που είναι μια άλλη γενιά, βλέπει τις ελληνικές ταινίες που βάζουν στην τηλεόραση και κάθεται με ένα ενδιαφέρον απίστευτο και τις βλέπει και τις αρέσουν τόσο πολύ που αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό γιατί βγάζανε ένα ήθος και μια αλήθεια και μια αυθεντικότητα της εποχής τους αλλά και οι ίδιοι που αυτό περνάει πια στο κλασικό. Πιστεύω δηλαδή ότι κάτι γίνεται κλασικό όταν έχει αυτά τα συστατικά. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Μαλισόβας είναι ένας εξαίρετος σκηνοθέτης, ο οποίος ασχολήθηκε και φέτος με την ατμόσφαιρα και την περιοχή στην οποία αναφερόμαστε απόψε. Δηλαδή έκανε ένα εξαιρετικό, μια πολύ ωραία παράσταση για τον Αλέκο Σακελάριο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και θέλω να πω ότι συμφωνώ με την Γιαντική Άρογλου, που συμφώνησε με τον κύριο Φλωρά για όσα είπα. Με το Σακελάριο ασχολήθηκα και πίστευα πάντα ότι είναι αφελώς, ότι είναι κάτι ελαφρύ. Δεν κατάλαβα ποτέ πόσο σοβαρό είναι όλο αυτό το κομμάτι. Πόσο δύσκολο είναι αυτό το κομμάτι. Και πόσα μηνύματα και πόσο ο κόσμος και ο νέος κόσμος αγκάλιασε αυτό το πράγμα. Ο Μάκης το ξέρει πολύ καλά γιατί ασχολείται χρόνια με αυτό, εγώ πρώτη φορά. Είναι τεράστια η δύναμη που έχει όλο αυτό το πράγμα που λέγεται ελληνικό σινεμά, ελληνικό θέατρο της εποχής εκείνης. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα σας, αγαπημένη μου Μίλη. Καλησπέρα σας. Μια χαρά είμαι, μια χαρά είμαι. Πέτρα διαβάζω στο λαιμό και μια χα, και μια χα, και μια χάτρα φυλακτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαν πω κάποιον αγνωστό να βρω. Να πω κι εγώ ότι εκτός του ότι συμφωνώ με τους προλαλήσαντες,
Ότι είναι χαρά μεγάλη που βρίσκομαι εδώ με μύθους πραγματικά του ελληνικού σινεμά, με κάποιους από τους μύθους του ελληνικού σινεμά που μας συντρόφευαν και μας συντροφεύουν ακόμη με τις ταινίες τους με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μείνεις σε καλή διάθεση και να δεις μια ελληνική ταινία και να μην σου τη φτιάξει τη διάθεση αμέσως. Σε μεταφέρει σε άλλες εποχές, βλέπεις τα ήθη, βλέπεις δρόμους της Αθήνας, πώς ήταν, όλο αυτό είναι μαγικό. Και βλέπεις και ένα άλλο κώδικα των ανθρώπων. Έτσι, έτσι. Αυτό, πώς μιλούσανε, πώς αστειεύονταν. Άλλα ήθη, άλλα ήθη. Ήταν, ας πούμε, ηθογραφικά. Ναι. Καταλαβαίνεις το πώς οι άνθρωποι επικοινωνούσαν έτσι, τότε. Αλλιώς τελείως. Έτσι, είναι καταπληκτικό. Τι σήμαινε μια παρέα. Αποτύπωναν όλο αυτό, δεν ήταν απλά για να γελάσεις ή για να περάσεις καλά. Έτσι. Αποτύπωναν και πράγματα πολύ σπουδαία. Εσύ δεν τα ξέρεις αυτά στα οποία αναφερόμαστε. Κάτι θυμάμαι κι εγώ, Σπύρο. Είσαι μικρό γι' αυτό. Γεια σου, Χριστινάκη μου. Γεια, Σπύρο. Ένα χρυσό ψαρό μέσα στη γυάλα και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό, πρασίνο μάτα και κόκκινο μάλα, άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό. Χαίρομαι πολύ, μεγάλη μου τιμή, με τόσους σημαντικούς πρωταγωνιστές. Και δεν είναι μόνο το ότι διασκεδάσαμε με αυτές τις ταινίες, δεν είναι η γλύκα που πήραμε. Είναι πραγματικά το ήθος που μας δίνουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι, μέσα από την παρουσία τους, μέσα από τις ταινίες τους και μέσα από τη φυσική εδώ παρουσία. Εμένα ήταν το δώρο μου. Καλή εδώ, τι λέει. Εμένα ήταν το δώρο μου η ελληνική ταινία. Δηλαδή, αν ήμουν καλή και τα έκανα τα μαθήματά μου, θα έβλεπα την ελληνική ταινία του Σαββάτου. Αν κάτι δεν πήγαινε καλά, ήταν το κλάμα μου και ο δερμός μου ότι δεν θα δεις την ταινία. Οπότε προσπαθούσα να είμαι συνεπής για να μην χάσω την ταινία που την είχα δει 10 φορές και ήθελα και 11. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Γιάννη Βογιατζή, καλησπέρα. Ξεκινάμε. Εγώ ύστερα από τόσα καλά λόγια που άκουσα για μένα, διότι είμαι αντιπρόσωπος του ελληνικού κινηματογράφου και τα λοιπά και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, θα ήθελα να πω κι εγώ αυτά που είπε ο Πετράκης και η Μαγκύρα, ότι συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα γιατί, ας πούμε, πρώτα απ' όλα όταν έχεις κοντά σου τον Κώστα τον Μπουτσά, γιατί τελικώς αυτό θα καταλύσει η εκπομπή. Μόνο για τον Μπουτσά θα μιλάμε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί νιώθω σαν εγγονός του, γιατί έχουμε και μια διαφορά, έχουμε και μια διαφορά ηλικίας, αλλά είναι γλύκας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτά που παρουσιάζεις και για αυτά που κάνεις, που σπανίζουν πια στην εποχή μας. Δεν ξέρω αν είναι άλλοι κάθε Σαββάτο κάποιοι άλλοι, αλλά καλείς και αυτούς που κάποια στιγμή θέλουμε να υπάρχουμε. Και αυτά που λένε ότι όχι, δεν πειράζει, μωρά, αφήστε με να ξεκουραστώ τώρα, κουράστηκα. Αυτά είναι τρίχες. Θέλουμε να υπάρχουμε και σε ευχαριστούμε που μας υπάρχεις. Σας ευχαριστούμε εμείς για αυτά που μας έχετε κάνει. Τώρα πέτυχε άλλο, ήταν μάπα τα χειροκρότημα. Χωρίς εσάς, ας πούμε... Πάος Μεταξόπουλος. Τι κάνετε? Τι γίνεται, ρε φίλε? Καταρχάς, μην το κόψεις. Όχι, δεν το κόψεις. Κατά λάθος με χώσατε. Ναι, ναι. Με το ζόρι, κατά λάθος. Ήρθα να δω αυτό το τεκνό. Με το ζόρι σε χώσα εγώ. Ναι. Αλλά επειδή ήταν ο πατέρας μου, θα έπρεπε να κάτσω, δεν μπορούσα να μην φύγω, δεν υπήρχε περίπτωση. Λοιπόν, θα μιλήσω για δύο πράγματα. Τα κάτω όλα. Ας, όλο χιούμορ είσαι ο Βογιατζής, είναι ο φοβερότερος χιούμορίστας, τον έχω ζήσει από πολύ μικρός, όπως όλους τους κυρίους και τις κυρίες. Στα πόδια τους όλοι με έχουν παίξει, με την καλή έννοια. Όταν παίζανε χαρτί ποκεράκι όλοι μαζί με τον κύριο Βουτσά όλοι. Λοιπόν, ο Βουτσάς δεν έπαιζε χαρτί. Και έχω ζήσει από κοντά όλο το μεγαλείο που έχουν δώσει ειλικρινά αυτοί οι άνθρωποι. Όταν λέμε για στάρ, στην εποχή μας, κάτι μην πω τώρα τα ονόματα, που βγαίνουν και κάνουν μια επιτυχία μία εβδομάδα και είναι στάρ, και έχω ζήσει από κοντά το να ύμνησε το Θανάση το Βέγκο να τον κυνηγάνε 20.000 κόσμου για να τον ακουμπήσουν, αυτό είναι στάρ. Και μπορεί να είναι αυτή η κύρια ανάμεσά μας, είναι κι άλλοι πολλοί που δεν είναι μαζί μας, αλλά απόψε με τη δικιά σου την εκπομπή, γιορτάζουμε και τη δικιά τους παρουσία σε αυτό το χώρο που μας πρόσφεραν τόσα μα τόσα πολλά. Εγώ
Εγώ ειλικρινά είμαι συγκινημένος γιατί έχω ζήσει πίσω από την οθόνη το τι γινόταν. Με έφερνε μαζί του, στα γυρίσματα και έβλεπα. Το τι κάνουν όλοι αυτοί οι μεγάλοι πραγματικά καλλιτέχνες. Και ο χιουμορίστας από εδώ που τον βλέπετε να είναι τόσο χιουμορίστας, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ ευαίσθητος. Γι' αυτό βγάζει αυτό το χιούμορ. Όπως και ο κύριος Βουτσάς. Άνθρωποι που είναι πραγματικά γνήσιοι. Και δεν αναφέρομαι στον κύριο, στον πατέρα μου, γιατί είναι πατέρας μου, που εξαιτίας όλων αυτών πήρα και εγώ τη σκυτάλη. Ή μάλλον δεν μου την έχουν δώσει ακόμα. Γι' αυτό μου άρεσε. Γιατί τη σκυτάλη ακόμα την κρατάνε. Γιατί είναι ακόμα όλοι μαχητές. Όλοι κάνουν ο καθένας ό,τι μπορεί στο θέατρο ή στον κινηματογράφο. Και αυτό νομίζω το πιο σπουδαίο. Δεν έχουν εγκαταλείψει, ενώ εμείς εγκαταλείψαμε. Γιατί... Τι λες, πατέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ ειλικρινά έχω συγκινηθεί απόψε που βρίσκομαι με όλα αυτά τα θηρία τα μεγάλα. Έχω μεγαλώσει με τις ταινίες τους. Με έχουν μεγαλώσει τα πόδια τους. Βέβαια, ό,τι έχω κάνει μέχρι σήμερα το οφείλω στον πατέρα μου από εδώ. Δεν το κάνει. Θα μιλήσει μια φορά σοβαρά, ρε παιδί μου. Σοβαρά μιλάω. Εγώ αισθάνομαι πιο μικρός από το γιο μου. Τι να κάνω. Βλέπουν στον δρόμο και μου λένε πατέρας ή ο γιος. Λέω ο γιος. Μίλα λίγο σοβαρά. Όχι, σοβαρά μιλάω. Πάντως είμαι ευτυχισμένος πραγματικά που έχω μεγαλώσει με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έχω διδαχτεί αυτά που δεν μπορεί να διδαχτούν οι σημερινοί όλοι οι καλλιτέχνες. Αυτοί οι άνθρωποι που το λέω και ειλικρινά ανατριχιάζω, που μεγάλωσα στα ίδια καμαρίνια του Μακρύ, του Αυλονίτη, της Βασιλιάδου, του Μαυρέα, του Βουτσά. Του Βουτσά. Λοιπόν, δεν ξέρω, πήρα πολλά μαθήματα. Πήρα πολλά μαθήματα. Πρώτα-πρώτα με διδάξανε ένα πράγμα. Ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν δουλεύανε και δεν παίζανε για τον κόσμο. Παίζανε για τον εαυτό τους. Γλεντούσανε την ώρα που παίζανε και αυτό ξέρανε ότι κατεβαίνει πολύ μεγαλύτερο από το απλό. Αυτό μου το διδάξανε και γι' αυτό ποτέ δεν χόρεψα για τον κόσμο. Χόρευα για τον εαυτό μου. Ήξερα όμως ότι αυτό που το ευχαριστιέμαι εγώ θα το ευχαριστηθούν όλοι. Τα παιδιά από το Αττικό Κέντρο Χορού. Μπράβο, μπράβο. Μικρή και μεγάλη ενδράση λέει. Έτσι ήταν η ταινία και εκεί τραγούδησε ο Βογιατζής το σου το είπα μια και δύο και τρεις. Τώρα μας το πει. Σήκω πάνω. Το φεγγαφεγγάρι απόψε. Από μόνος του. Σιγά σιγά. Μπορώ. Έχω και τις μπατερίτσες από εδώ από κοντά. Καρδιά μου απόψε προς τα πόδια σου πετώ. Κάν' την ό,τι θες κυρά μου, δε σου την ξαναζητώ. Κάν' την ό,τι θες κυρά μου, δε σου την ξαναζητώ. Σου το πω μια και δυο και τρεις. Και θα το δω και δέκα. Αν αρνηθείς δεν θέλω πια να ξαναδώ γυναίκα. Σε το ξεκρέμασα καλέ. Να το κάνεις δάχτυλι με δανειό και τραξελέ. Να το κάνεις δάχτυλι με δανειό και τραξελέ.
Τα πουλιά, να βγει ο να ζηλέψει τα χρυσά σου τα μαλλιά. Να βγει ο να ζηλέψει τα χρυσά σου τα μαλλιά. Εσύ τσούτο, μια και δυο και τρεις και εφτά και οχτώ και δέκα. Αν αρνηθείτε με ροδιά, να σαν εγώ γυναίκα. Αν αρνηθείτε με ροδιά, να σαν εγώ. Τόσες φορές, αγάπη μου, και θα στο βάλες τόσες. Άκου λοιπόν το σ' αγαπώ, αγάπη μου, σ' όλες τις γης τις γλώσσες. Σ' αγαπώ ελληνικά, η όντα μου ιταλικά, σε βούσε φραντσέζικα, I love you εγγλέζικα, ισπανικά και πορτογαλέζικα, για χάρτη και αράπικα και τσακοκινέζικα. Σ' αγαπώ η κλειδετή, πως θα λέω να σου το πω, μόνο εσένα αγαπώ. Σ' αγαπώ για βαζιμπλίου, πως θα λέω να σου το πω, μόνο εσένα αγαπώ. Io t'amo italica, se fosse francesica, I love you inglesica, io te amo istorica, che portogallesica, io ha figlia rapica, senza concinesica, sarà tu in libertà. Fosse io da solo, more se nata po, sarà po, io da solo. Πως αλλιώ να σου το πω, μπόρεσε να αγαπώ. Από δύο υπέροχες ταινίες είπαμε, το πρώτο το σου το είπα μια ήταν από το Μικρή και Μεγάλη Ενδράση και από αυτό ήταν Όταν λείπει η γάτα. Αν τη θυμάστε, μια καταπληκτική ταινία, πρωταγωνιστούσε ο κύριος ο κύριος. Με τον Αυλονίτη και τη Βλαχοπούλα, αν δεν κάνω λάθος. Και καλησπέριζω τον κύριο Νίκο Καλανό. Γεια σου, αγαπημένα φίλε. Γεια σου, φίλε. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω όλους σας και εσένα ειδικά. Τούμπα για το φερσιμό σου και για τα λασού. Τα συγχωρητά, τα λάθη, τα μεγάλα σου. Πώς ταινίες έχεις κάνει, τις έχεις μετρήσει? Γιατί πηγαίνεις και από μικρός στο βάσανο. Ναι, βέβαια. Πιτσιρικάς. Πρέπει να έχω κάνει καμιά τριανταριά, ίσως και παραπάνω, κάπου εκεί. Εντάξει, κι εγώ ήμουνα μικρός, τους έβλεπα όλους. Έτσι. Κοίτα, θέλω να πω κάτι που έλεγε πριν ο Πάνος. Καμιά φορά έτσι περνάει στο χώρο μας και στη συνείδηση του κόσμου ότι εμείς, η γενιά η δικιά μας, είμαστε ας πούμε τα ιερά τέρατα, οι δάσκαλοι όπως λέγανε τα παιδιά πριν κλπ. Εγώ δεν είμαι απόλυτα σύμφωνος σε αυτό,
διότι χωρίς να υπονοώ κάτι, πιστεύω ότι οι νέες γενιές υπάρχουν ταλεντάρες. Η διαφορά είναι ότι ακόμα ίσως δεν έχουν πάει σε μια ηλικία που να μιλάνε οι νεότεροι για αυτούς. Έτσι. Δηλαδή, τώρα παίρνω έτσι την ευκαιρία και είδα τώρα τελευταία, είδα το έργο που παίζει ο μικρός από εκεί και πάθα πλάκα. Είναι εκπληκτικός. Είναι εκπληκτικός στην παράσταση. Δεν, έτσι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που τον είδα, τον έχω ξαναδεί. Θέλω να πω λοιπόν ότι η κάθε γενιά και η κάθε εποχή έχει τα ταλέντα, τα μεγάλα ταλέντα. Εντάξει, έχει και το μέτριο, όπως είχε και η εποχή μας. Μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά εγώ νομίζω ότι πραγματικά τα αξίζουν και οι νέοι. Αυτό. Ναι, ναι, βεβαίως. Μα δεν υπενηχθήκαμε ότι σταματήσαμε να βγαίνουν οι ηθοποιοί. Ναι, ασφαλώς. Κάθε εποχή, όπως λες, έχει τους δικούς της. Το θέμα είναι ότι εκείνες οι εποχές στις οποίες αναφερόμαστε, τώρα, είτε γιατί μας αρέσει να κοιτάζουμε πίσω, γιατί μας ενώνει με την νιώτη μας, είτε γιατί ήταν όντως εποχή αθωότητας, μια αθωότητα που έχει καθεί και μπορεί να ξαναβρεθεί τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται, στην παρούσα συγκυρία που ζούμε, την αποζητούμε. Έτσι δεν είναι, Μάρθα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δηλαδή, γιατί μας αρέσει τόσο πολύ να βλέπουμε ακόμα? Όχι, είναι, αυτό που είπε ο Νίκος είναι πάρα πολύ αλήθεια. Θέλει χρόνο το μικρό να γίνει μεγάλο. Μικρό για να γίνει μεγάλο. Βέβαια, το ταλέντο νομίζω ότι θα ξεχωρίσει όπου και να είναι και στα σκουπίδια θα το βρεις. Αλλά κι εγώ έχω την ίδια άποψη για τους νέους ηθοποιούς. Πολύ ταλαντούχους ηθοποιούς έχω δει. Αυτό που δεν γίνεται είναι ένας μύθος. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς κάναμε το μύθο μας. Εσείς θέλετε λίγο χρόνο ακόμα για να κάνετε το δικό σας. Που θα τον κάνετε οπωσδήποτε. Γιατί ήδη έχουν μπει τα σκαριά. Έχει μπει στο λούκι. Πώς ταινίες είσαι εσείς, Γιάννη Μαρθούλα? 50. Εσύ βλέπεις καμιά φορά, σου αρέσει να τις βλέπεις? Βλέπω, αποσπασματικά βλέπω. Αποσπασματικά βλέπω κομματάκια. Δεν μπορώ, σε έχω δει 150.000 φορές, δεν μπορώ να τις ξαναδώ. Εμείς όλοι είμαστε μια φυλή. Mm-hmm. Η φυλή των ηθοποιών. Mm-hmm. Έπρεπε να υπάρχει. Όπως υπάρχει... Η Παππούα. Μόνο με τους ηθοποιούς παίρνω νόημα από αυτά που λέω. Από αυτά που λέω, με καταλαβαίνουν, έτσι καταλαβαίνω. Δηλαδή, ευχαριστιάμαι με τους ηθοποιούς και γι' αυτό με ηθοποιούς κάνω παρέα. Οικογένεια. Ναι. Καλησπέριζω την κυρία Αναφόνηση. Καλησπέρα, Νουλά μου. Έχω κάνει και εγώ πολλές ταινίες. Ναι. Μία λοιπόν έβλεπα χθες το βράδυ, την έβαλα για να κοιμηθώ. Το περάστε την πρώτη του μηνός. Εννοώ, την έβαλα για να κοιμηθώ, το εννοώ. Δηλαδή, χαλαρώνω τόσο πολύ με αυτές τις ταινίες. Και αυτή δεν την είχα δει. Ήταν υπέροχη ταινία. Την είδα όλη, δεν κοιμήθηκα, εννοώ. Υπέροχη ταινία και υπέροχη κι εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ξενίδης καταπληκτικός και ο Δημήτρης, ο Μιχαήλ. Εγώ, ξέρεις, έπαιζα στο κινηματογράφο. Καταρχήν, κινηματογράφο μου άρεσε να βλέπω και δεν μου άρεσε να παίζω. Το τι έπαιζα, έπαιζα γιατί είχα ανάγκη, γιατί ήθελα να γνωρίσω κιόλας. Δηλαδή, ήμουν ευτυχισμένη που έπαιζα με το Βέγκο, γιατί ήθελα να γνωρίσω το Βέγκο. Γιατί ήθελα να κάνω παρέα με το Βέγκο. Με τον Χατζηχρήστο, με τον Αυλονίτη, να του πάρω αυτόγραφα, να τα δείχνω στη γειτονιά μου. Δηλαδή, αυτά με τρελαίνανε στο κινηματογράφο. Μετά που ορίμασα, άσε και έκανα. Έπαιζα στον κινηματογράφο. Ποτέ δεν τον αγάπησα τον κινηματογράφο για να παίζω. Μ' αρέσει να βλέπω κινηματογράφο. Ίσως να ήμουν πολύ καλή πίσω από τις κάμερες, γιατί αυτό θα μ' άρεσε να κάνω. Και, ωστόσο, έκανα κινηματογράφο. Είμαι πολύ χαρούμενη που γνώρισα όλους αυτούς τους ανθρώπους. Θα μ' άρεσε να ξανακάνω κινηματογράφο. Μ' αρέσουν πολύ εμένα οι νέοι σκηνοθέτες. Μπορεί να κάνω μια ταινία με ένα νέο σκηνοθέτη, γιατί μου αρέσει πάντοτε και στο θέατρο και παντού τα πειραματικά πράγματα. Mm. Τα άλλα τα έχω κάνει. Mm. Έτσι κι αλλιώς εγώ την Κιβωτό μου, όπως ξέρεις. Και εκεί κάνουμε πολύ πειραματικά πράγματα. Και θα κάνουμε και μια ταινία περιπλανόμενη καλλιτέχνες. Τι γίνεται καλλιτέχνες όταν δεν έχουν τίποτα και πρέπει κάπου να πιαστούν. Α, και θα το συνδυάζει δηλαδή με το σπίτι του ηθοποιού, ναι, τι ωραία. Και θα παίξουν όσοι μένουν μέσα στο σπίτι του ηθοποιού. Αυτή τη στιγμή μένουν 20 άτομα, θα παίξουν αυτοί όλοι. Ωραία ιδέα. Ναι, βέβαια, ναι, πολύ ωραία ιδέα. Και θα είναι και καλοτάξιδι. Θα... Ναι. Ναι, ναι. Καλησπέρα, Κωστάκη μου. Καλησπέρα.
Εντάξει. Εμένα, έχω περάσει πάρα πολλά, έχω κάνει πολλές ταινίες. Και εγώ πάρα πολλές ταινίες σε ελληνικό κινηματογράφο. Θέλω να πω αυτό το μύθος, αυτά δεν μου αρέσουν. Αυτά είναι ράφια. Όταν είσαι μύθος, είναι ράφια. Τους έχουμε μεγαλώσει. Όχι, είναι ράφι. Εγώ θέλω να υπάρχω, να ζω, να δουλεύω, να κάνω. Και θέλω να πω και ένα πράγμα που είπε ο Γαλανός, η Μάρθα και εσύ, ότι είναι θέμα εποχής. Οι εποχές εκείνες ήταν αγνές, ωραίες. Παίζαμε μπάλα στην αυλή μας, στην Αλάνα. Κοιμόμασταν έξω στο μπαλκόνι μας. Είναι θέμα εποχή. Γι' αυτό και οι συγγραφείς γράφουν την εποχή αυτή. Η εποχή η οποία αυτή είναι πολύ σκληρή. Είναι εποχή δύσκολη πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι οι σημερινοί ηθοποιοί είναι πολύ καλοί, πάρα πολύ καλοί. Δεν είναι από καλύτερη από εμάς, αλλά πολύ καλοί ηθοποιοί. Για τον εξής απλούστατο λόγο. Ο φίλος μου Πετράκης βρήκε το ρόλο. Δεν τον βρήκε ο ρόλος. Κατάλαβες, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Εμείς όταν γίναμε, ας πούμε, παίξαμε, κάναμε αγώνα και με, γίναμε γνωστοί ηθοποιοί, μας φοράγανε το ρόλο κουστούμι. Έτσι δεν είναι, μας το φοράγανε. Και εκείνο που λέω εγώ, που συμβουλεύω τους ηθοποιούς, είναι το 80% της επιτυχίας ενός καλλιτέχνη είναι να εμφανίζεται. Γιατί δεν εμφανίζεται, ξεχνάνε. Πόσοι ηθοποιοί υπάρχουν τώρα και έχουν ξεχαστεί. Γνωστοί και άγνωστοι έχουν ξεχαστεί. Γι' αυτό είναι ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Ναι, εγώ παίζω αυτή τη στιγμή. Θα παίξω στο Παλάς, με μερικοί το προτιμούν και αυτό, μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Παίζω πρωινή παράσταση στο Ζήνα με την θέατρο Μάφια, θα κάνω μια παιδικό θέατρο και κάνω και την τηλεόραση. Όχι, τα πατρίζω κάτω. Αλλά πηγαίνω πάντα σε εκπομπές, να μιλήσω, να κάνω, να με δουν ότι υπάρχω έτσι πως είμαι. Όχι πως... Ε? Σε καλούν. Με καλούν, ναι. Ναι, ναι, αλλά οι άλλοι πώς θα πάνε, σαν κομμένα κεφάλια. Δεν πάνε χτυπήσουν την πόρτα. Καλούν, τι δεν θα κάνουν. Δεν πάνε χτυπήσουν την πόρτα, τις παχαίρετε, εγώ εδώ είμαι. Ήσουν και είσαι εξαίρεση. Α, μπράβο. Κοίταξε. Ο κανόνας είναι άλλος. Να σου πω κάτι. Άμα βγαίνεις και μιλάς και πεις πράγματα σωστά μέσα από το λαό πράγματα, θα σε καλέσουν. Κύριε Βουτσά, ναι, αγόρι μου. Να τολμήσω να σας διορθώσω σε κάτι. Βεβαίως. Εγώ μαθαίνω. Ωραία. Δεν δίνω συμβουλές. Επειδή είπατε ότι δεν είστε θρύλος. Είστε θρύλος, αλλά είστε ζωντανός θρύλος. Ο οποίος κινείται συνέχεια, δεν σταματάει με τίποτα. Και όλοι αυτό λέγαμε, πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να κάνει και τηλεόραση και θέατρο και τώρα και παιδικό. Και, παιδικό. Και δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, κύριε Βουτσά. Σε διακόπτω, ευχαριστώ πολύ. Σήμερα ήμουνα στο γύρισμα, πάνω στη Ραφίνα, από τις 8.30-9 η ώρα. Έκανα γύρισμα και ήρθα εδώ. Και εδώ. Και είστε 82 χρονών. 82. Εγώ είμαι 52. Έτσι. Και το πρωί πήγα στο σπίτι μου, το μεσημέρι πήγα να κοιμηθώ, το βράδυ είχα τα προβλήματά μου. Εντάξει, τι θα κάνω και πού είμαι. Να σου πω κάτι. Πριν από λίγα χρόνια, σε μια παράσταση, ήταν κάποιος συνάδελφος, δεν έχει σημασία, νεότερος, πολύ νεότερος από εμάς, ο οποίος έλεγε έτσι χαριτολογώντας, ας πούμε, πώς να βρω δουλειά, αφού υπάρχει ο Βουτσάς και παίζει συνέχεια και δεν σταματάει, εμένα δεν μου δίνει ρόλο να κάνω, δεν με αφήνει. Υπάρχουν πολλοί ρόλοι, Νίκο, πάρα πολλοί ρόλοι. Το θέμα είναι, κοίταξε, άμα κάθεσαι, ακούς τον εαυτό σου. Σου μιλάει η πίεση, σου μιλάει η χολεστερίνη, το γόνατο και διάφορα. Ενώ άμα δουλεύεις, ξεχνάς να αρρωστήσεις. Έτσι, έτσι. Και δεν είμαι και απαιτητικός. Ας τα ακούσουν οι επιχειρηματίες. Ναι, ναι, μας το λέει χρόνια. Πάρτε με σε δουλειές, δεν είμαι απαιτητικός. Ναι, και αυτό. Είναι καταπληκτικό. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Έχουμε πάει και στην Ελενίτσα και έχουμε περάσει καταπληκτικά πολλές φορές. Γεια σου, Ελενίτσα. Ναι, ναι, στην Ελένη γίνεται. Ελένη, ρωτάς. Εγώ βγήκα στον κινηματογράφο, πήγαινα να γίνω καθηγήτρια, γιατί ήταν και μητέρα μου, και βγήκα στον κινηματογράφο γιατί ερωτεύτηκα τον Αλεξανδράκη. Να τα. Αυτά είναι. Λοιπόν, δεν έπαιξα σε πολλές ταινίες, τραγούδισα και παίζοντας και ένα μικρό ρόλο, αλλά νομίζω η καλύτερη δουλειά που έκανα ήταν αυτό με την Ευδοκία. Που ντουμπλάρισα την πρωταγωνίστρια. Δεν έκανα σημαντικά πράγματα, τραγούδισα βέβαια σε όλες τις ταινίες και σε μία που ήταν να παίξω πρώτο ρόλο έπαιξα στην πρώτη σκηνή και μετά δεν ξαναπήγα.
γιατί ήταν πρωί-πρωί και δεν μπορούσα. Γιατί στο κέντρο τελείωνα στις 6 ώρα το πρωί και μετά έπρεπε να πάω κατευθείαν. Πήγα, έκανα μία σκηνή και δεν ξαναπήγα. Δεν ξέρω αν έμεινε τελικά η σκηνή αυτή. Χαίρομαι που είμαστε, βέβαια, εξαιτίας της εκπομπής σας. Εδώ είμαι με φίλους παλιούς που έχω συνεργαστεί. Με τον φίλο μου τον Γκόστ, εδώ τον φίλο μου. Με έβαλες ανάμεσα σε δύο... Ναι, σπουνά πράγματι. Στην κωμωδία και στο καουμπόικο. Το ελληνικό το καουμπόικο. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχεις να πεις, έχεις να πεις, γιατί το ρίξαμε πολύ στην κουβέντα και τραγούδια δεν ακούμε. Και απόψε εκπομπή είναι για τραγούδια. Για πάμε. Δεν τραγουδάει ο Γιάννης Βογιατζής. Πάμε, παιδιά. Δεν το λησμόνισα. Όλο ήθελες να παίρνεις και ποτέ δεν έδινες. Ανθρωπάκι ήσουν πάντα κι ανθρωπάκι Καλησπέριζω τον αγαπημένο άνθρωπο και καλλιτέχνη Γιάννη Βόγλη. Το John Wayne του ελληνικού σινεμά από Σπύρο Δά. Επειδή ξέρω τη σχέση σου με το θέατρο, την ξέρω, αλλά τη σχέση σου με τον κινηματογράφο, εννοώ την πνευματική και την ψυχική, δεν την ξέρω. Κοίταξε, εγώ πιστεύω στον κινηματογράφο πάρα πολύ και έχω δουλέψει για τον κινηματογράφο. Με την έννοια, έχω δουλέψει σαν ηθοποιός. Γιατί όταν έκανα την πρώτη μου ταινία που ήταν με τον Ανδρέα τον Λαμπρινό, το συγχωρεμένο, και ήταν από τις τελευταίες φουστανέλες. Όταν είδα τον εαυτό μου στην οθόνη, είπα: δεν ξέρει αυτός τίποτα από κινηματογράφο. Και άρχισα να μελετάω πια πώς θα έπρεπε να παίζει ο ηθοποιός, γιατί τότε που υπήρχαν οι φακοί, έπρεπε ανάλογα να προσαρμόσει το παίξιμό σου. Θεωρώ μεγάλο μου δάσκαλο μετά στην μετέπειτα τον Βασίλη τον Γεωργιάδη. Επειδή μαζί του έκανε και μεγάλες επιτυχίες, το χώμα βάφτηκε κόκκινο πρώτα απ' όλα, τα κορίτσια στον ήλιο.
ραντεβού με μια ανάγνωση κτλ. Ταινίες που μείνανε. Έτσι, και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που όχι μονάχα το γνώρισα στη σκηνοθέτη, αλλά γίναμε και πάρα πολλοί φίλοι. Και θέλω να πιω και στη μνήμη του έτσι μια γουλιά. Όλοι να είναι εκεί που είναι. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος, χαμηλών τόνων, γλυκός και πάρα πολύ σημαντικός. Πάρα πολύ σημαντικός. Δύο φορές τις ταινίες του υποψήφιες για Όσκαρ και τα λοιπά. Και δυστυχώς δεν έχει αναγνωριστεί όσο πρέπει στην Ελλάδα. Έχω κάνει γύρω στις 50 ταινίες ελληνικές και ξένες. Αγάπησα τον κινηματογράφο, τον αγαπώ και αγάπησα και την τηλεόραση. Γιατί εγώ θεωρώ ότι και ο κινηματογράφος και η τηλεόραση είναι ένα μέρος της δουλειάς μας που πρέπει να τη σεβόμαστε και να την αγαπάμε εξίσου όπως το θέατρο. Αλλά αυτό που είναι για μένα έτσι, πολύ γερή ανάμνηση και μια αστεία ιστορία ήταν με τα Κορίτσια στον Ήλιο. Mm-hmm. Η οποία ήταν ταινία κεφιού, την κάναμε για κέφι. Mm. Και θυμάμαι ότι τη σκηνή που τον κυνηγάω και λέω Στάσου Μίγδαλα και έχει γίνει πια σλόγγαν αυτό το πράγμα. Το έχουμε κάνει τόσες πολλές φορές με την κάπα, ήταν βαριά πάνω κάτω στην κατηφόρα. Και του λέω κάποια στιγμή, Βασίλη, κουράστηκα πια. Στάσου Μίγδαλα, βαρέθηκα. Του λέω σταμάτα, το έχουμε κάνει το πλάνο. Και μου λέει, άκουσε Βόγλη, αυτό το Στάσου Μίγδαλα σε κυνηγάει σε όλη τη ζωή. Και είχε δίκιο. Και είχε δίκιο. Είχε δίκιο. Κύριος Δημήτρης Καλυβοκάς. Καλησπέρα, αγαπημένο κύριο. Και τι δεν έχεις κάνει και τι ωραίες ταινίες έχεις παίξει και τι ωραίους ρόλους. Δεν έχω κάνει πολλά. Έχω κάνει μόνο 22 ταινίες εκείνης της εποχής. Ναι. Αλλά ήταν όλες άριστες. Ναι. Ήμουν τυχερός, έκανα μια επιλογή ωραία φαίνεται. Και ήταν ωραίες ταινίες. Να που είμαστε πάλι εδώ πέρα για να μιλήσουμε για αυτή την εποχή που δεν πιστεύω κανένας από εμάς να σκέφτηκε ότι θα έρθει μια στιγμή που θα δικαιωθούν αυτές οι ταινίες τόσο πολύ που να τις βλέπει σήμερα ο κόσμος. Αυτό είναι κάτι για μένα πολύ σημαντικό. Διότι τότε που τις γυρίζαμε τις ταινίες αυτές, τις χαιρόμαστε, ήταν σημαντικές, το καταλαβαίναμε, αλλά δεν φανταστήκαμε ποτέ ότι θα έρθει μια εποχή που θα με σταματάνε στον δρόμο και θα μου λένε γιατί μας αρέσουν τόσο πολύ αυτές οι ταινίες. Και εγώ έχω δώσει καταρχήν ένα τίτλο στις ταινίες αυτές, τις λέω τίμιες. Είναι ταινίες που γυρίστηκαν μόνο και μόνο για να υπηρετήσουν αυτό το οποίο υποσχόντουσαν. Ήταν ταινίες κωμωδίες, περισσότερο έχω γυρίσει κωμωδίες, με τον αντίπαλο εδώ πέρα, είμαστε σε άλλο τομέα. Αλλά βλέπεις ότι ο κόσμος τις βλέπει σήμερα, όχι για να δει, όπως είπατε, ίσως ενδεχομένως ότι ήταν ταινίες, μην να δουν, ξέρω εγώ, τους δρόμους, την παλιά Αθήνα, όλα αυτά, ή τα τραμ, τα τότε, αλλά διότι έχουν ουσία. Διότι οι ταινίες αυτές, οι περισσότερες πετυχημένες, διότι γυρίστηκαν περίπου πάνω από 100 ταινίες το χρόνο τότε. 130. Μέσος όρος. Είναι μια εποχή που δυστυχώς έφυγε και δεν ήταν μόνο οι άνθρωποι που δουλέψαν σε αυτές, οι ηθοποιοί, διότι η επιλογή που κάναν τότε ήταν όλοι οι ηθοποιοί του θέατρου ήταν αυτοί, που τις παίρναν και τις βάζανε στις ταινίες να παίξουν. Αλλά ήταν και η εποχή και οι θεατές, οι οποίοι πληρώναν εισιτήριο για να δουν και απαιτούσαν η ταινία που θα δουν να είναι καλή. Άρα λοιπόν ο παραγωγός, ο οποίος έβαζε τα λεπτά του για να τα πάρει πίσω, έπρεπε να κάνει μια ταινία η οποία να έχει μια ανταπόκριση στον κόσμο. Και τώρα στις σημερινές εποχές παίρνουν τα σενάρια από τις ταινίες και τα κάνουν θεατρικά έργα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε πόση διαφορά έχει δημιουργηθεί από τότε μέχρι τώρα. Έτσι. Με μεγάλη χαρά καλησπερίζω και καλωσορίζω για πρώτη φορά στην εκπομπή. Χαρά μου μεγάλη. Είναι δύσκολη η κυρία. Δηλαδή μου εξομολογεί ότι βλέπει την εκπομπή, την αγαπάει, αλλά δεν της αρέσει να βγαίνει στην τηλεόραση. Απόψε δεν μπόρεσε να αρνηθεί λόγω του θέματος της εκπομπής και έτσι καλησπερίζω την κυρία Ρίκα Διαλυνά. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι πανευτυχής που βρίσκομαι απόψε, γιατί εγώ δεν έχω συχνά τη χαρά να είμαι με συναδέλφους, με ηθοποιούς που αγαπώ και θαυμάζω, άλλα γλυκά. Ναι, και για μένα είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Εγώ θα σας πω πως την πρώτη μου επαφή με τον κινηματογράφο, που
Δεν είχε συνέχεια όμως, είχε μείνει ως εκεί. Πάντα επειδή μεγάλωσα στην Κρήτη, ήταν το όνειρό μου κινηματογράφος. Νόμιζα ότι εγώ θα πρέπει να πω στον κινηματογράφο. Αλλά δεν ήξερα ούτε πού ούτε πώς. Όταν λοιπόν ήρθα, πάντα πίστευα βέβαια ότι θα με βρουν στον δρόμο. Θα με μαζέψουν από τον δρόμο και θα με κάνουν ηθοποιό. Λοιπόν, όταν ήρθα στην Αθήνα για να δώσω εξετάσεις στη σχολή, την δραματική και στη σχολή καλών τεχνών, έρχεται κάποιος και μου λέει: Κοριτσάκι, θες να παίξεις στον κινηματογράφο. Ηλεκτρίστηκα εγώ. Μου είπανε ότι θέλουν να μου κάνουν ένα δοκιμαστικό. Μου είπανε λοιπόν ότι πρέπει να είμαι στον Πειραιά σε ένα στούντιο που εγώ νόμιζα ότι ήταν η Paramount. Γινόταν μια ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και σκηνοθέτης ήταν ο Τσιφόρος. Σε κάποια στιγμή έρχεται και μου λέει ο σκηνοθέτης, ξέρεις, λέει, για να κάνουμε το δοκιμαστικό πρέπει να σε βάλουμε μέσα στο... Ήταν μια ταβέρνα και εσύ θα είσαι εκεί, θα καπνίζεις, θα πίνεις και θα σκέφτεσαι και θα κλαις τον αγαπημένο σου που σε εγκατέλειψε. Όταν λοιπόν η ταινία αυτή παίχτηκε, λέω στη θεία μου, καλέ θεία, δεν πάμε να δούμε την ταινία που την είδαμε τη Βουγιουκλάκη που έπαιζε σε αυτό το έργο που με βάλανε και εμένα εκεί πέρα. Λέει, να πάμε. Μας πήρε η θεία όλα τα παιδιά και πήγαμε στο σινεμά. Σε κάποια στιγμή ακούω τη θεία μου και λέει, α, η Ρίκα. Η Ρίκα, λέει, τα ξαδέρφια. Πού είναι η Ρίκα, πού είναι η Ρίκα. Εγώ δεν την πρόλαβα να τη δω τη Ρίκα. Λέει, η θεία μου σηκώνεται πάνω. Έξαλλη δικηγόρος. Θα κάνουμε μήνυση. Θεία μου, σας παρακαλώ, μην χάσω την ευκαιρία της ζωής μου. Μην κάνετε μήνυση, δεν με ξαναπάρουνε. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή, βέβαια. Δεν με ξαναπήραν ούτε για το σινεμά, ούτε τίποτα. Όλα αυτά που έχουμε δει, νομίζουμε, το Άδαμ, δηλαδή. Όχι. Μετά πέρασα στις σχολές μου, φοίτησα, αλλά έφυγα μεταξύ για την Αμερική και ήρθα στην. Γύρισα πίσω στην Ελλάδα. Οπότε κάναμε την πρώτη ταινία, τη Συνεφιασμένη Κυριακή. Και μου λέει ο Ζερβουλάκος, καλή Ρίκα μου λέει, έδειξε την ταινία στο Χατζηχρήστου και στο Φωτόπουλο και αυτοί κάνουν πώς και πώς, γιατί μου είχαν πάρει στα μαλλιά μου ξανθά. Και κάνουν πώς και πώς για να πας να σε δούνε, γιατί μήπως και παίξει την ταινία. Α, πήγαινε, μου λέει. Είπε εγώ του μεταξύ, λέω, ας πάω. Πάω λοιπόν, βλέπω το Χατζηχρήστο και το Φωτόπουλο, μου λένε, είναι τρεις ταινίες, πόσο θέλουμε να παίξεις, όλες μαζί, πόσο θέλεις, εγώ δεν είχα και ιδέα από λεφτά, γιατί δεν είχα ξαναπάρει κι άλλα λεφτά. Είπα και ένα ποσό τρελό, πάει μέσα ο Χατζηχρήστος και έρχεται και μου δίνει ένα τσέκ. Και μου δίνει και κάτι γι' αυτό. Εγώ δεν ήξερα ούτε τι ήταν το τσέκ, ούτε το αυτά. Τα παίρνω λοιπόν εγώ. Τελειώνει η ιστορία, μου λέει για τις ταινίες και όλα αυτά. Πάω στο σπίτι, συνεχίζω το. Μήπως σας κούρασα. Ναι, για συνεχίζω. Συνεχίζω το. Συνεχίζω να φτιάχνω τη βαλίτσα μου. Μου λέει, τηλεφωνάει λοιπόν ο Ζερβουλάκος και μου λέει: Τι έγινε. Δεν ξέρω, λέω, τι έγινε, Γιώργο μου. Εγώ φτιάχνω τη βαλίτσα μου. Κάτι μου δώσανε εκεί και υπέγραφα και έγραφα. Εγώ δεν ξέρω τι είναι, μου λέει. Α, μου λέει: Στάσου και έρχομαι να δω τι έκανες εκεί. Δεν ξέρω, του λέω. Εγώ βιάζομαι τώρα να φτιάξω τα πράγματα μου να φύγω. Έρχεται στο σπίτι και μου λέει: Καλή, είσαι τρελή. Εδώ σου δώσανε κάτι λεφτά που δεν τα έχει πάρει κανένας. Πόσο τα είχατε, πώς τα κατάφερες. Τι λεφτά, του λέω, ένα χαρτί είναι. Μου λέει, και εδώ έχεις υπογράψει για τις τρεις ταινίες. Δεν μπορείς να φύγεις. Μη μου λες πως δεν μπορώ να φύγω, του λέω. Εγώ θα φύγω. Μα δεν μπορείς να φύγεις τώρα πια. Το φαντάζεστε ότι τελικά έμεινα, γύρισα. Πέντε ταινίες, έξι ταινίες, τις οποίες γύριζα από τη μέρα, νύχτα, βράδυ και όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά δεν έμενα συνέχεια στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το κακό για μένα. Διότι μετά έπρεπε να ξαναφύγω. Και έτσι οι ταινίες, οι οποίες έχω γυρίσει, είναι συνολικά σε έξι χρόνια έχουν γίνει. Κάπου 28-30 ταινίες που έχω κάνει. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία εποχή. Τότε δεν δουλεύαμε για λεπτά. Δουλεύαμε για τη χαρά, το ότι είμαστε όλοι μαζί. Και είμαι ευτυχής, διότι αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που εγώ έκανα τις ταινίες αυτές που έκανα εδώ, δούλεψα μα με όλους τους μεγάλους τους ηθοποιούς. Και ήταν τέτοια η συγκίνηση που αισθανόμουν κάθε φορά. Και τόσο ευτυχής αισθάνομαι που πραγματικά με όλους αυτούς τους μύθους που δεν υπάρχουν πια σήμερα, αλλά και μεγάλοι μύθοι που υπάρχουν. Έχω δουλέψει, έχω την τιμή να δουλέψω μαζί. Και πραγματικά ευχαριστώ εσάς απόψε που μου δώσατε τη χαρά να ξαναθυμηθώ όλα αυτά, γιατί δεν μου αρέσει να θυμάμαι τα παλιά. Θυμάμαι τα σημερινά και τα αυριανά. Χαιρόμαστε πολύ. Μπράβο. Επειδή ακολουθεί. Εγώ δούλευα για λεφτά. Εσύ δούλευε για λεφτά. Επειδή ακολουθεί ο Μάκης Ντελαπόρτας, ο οποίος έχει ασχοληθεί πολύ με το αντικείμενό μας και θα μας βοηθήσει πολλά πράγματα, και έχουμε να πούμε κάμπος, αλλά λέω να πάμε και κάνα τραγουδάκι. Μα θέλει τη μαγείρα, σήκω πάνω. Ναι, καλέ. Γιατί. Άσπρα κατεβαίνουν στην κάτω γειτονιά.
κι αν τα μόνουν στου δρόμου τη γωνιά. Στου παραδείσου τα μπουζούκια θα με πας, κι αφού χορέψουμε και πάψει ο σαμαντάς, εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Βγήκανε τα στρατηγό σαματάς. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Απόψε ήρθα για να πιω λιγάκι παραπάνω. Τέτοια που είναι η ζωή, τέτοια κι εγώ τις κάνω. Έχω στενά η καρδιά, σε κλέτια δε χωρούνε. Και οι χαρές του καρτερό μισό, μισό σου ναι κερδούνε. Χαρές που καρτερώ μισό, μισό σούνε και έρθουνε. Έλα κορίτσια, γιατί φύγαμε. Είναι βαρύ το βάσανο του φόρου αναθεμάτο. Φέρτε χαρμάνικο πιωτό να πάνε οι πίκρες κάτω. Στενά χωρί καρδιά, σε κλέτια δε χωρούνται. Και οι χαρές που καρτερώ μισό, μισό σου ναι κερούνε. Και οι χαρές που καρτερώ μισό, μισό σου ναι κερούνε. Έλα έτσι κορίτσια. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Για όσους δεν είστε από την αρχή στην παρέα μας, τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου απόψε. Κάνουμε μια εξαίρεση, θα πούμε ένα τραγούδι, θα μας πει ο δάσκαλος ένα τραγούδι που δεν είναι από ταινία, αλλά το γουστάρει πολύ και μετά θα μας χορέψει κερά, υπέροχο ζεμπίκο. Πάμε, μάστρο. Σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Ζήσαμε στιγμές ώρες, έχω
σφάλμα όλα να τα σβήσεις. Τα παράνομα φίλια μου τα έχω κόψει στο χαπί. Κάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βγάζω υπογραφή. Κάτω απ' το πουκαμίσο μου η καρδιά μου σβήνει. Κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Να μου τη τα μάτε για τένα, τα μάτε πατένα. Χωρίσουμε είναι κρίμα και κλίμα μεγάλο. Το να είμαι εγώ το ένα θύμα και να σε εσύ το άλλο. Τα παρανόμα φίλια μου τα έχω κόψει στο χωπί. Βάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή. Κάτω απ' το υποκαμίσο μου φύνεται η καρδιά μου. Εγώ γουστάρω και να λέω ό,τι θέλω μέσα απ' την καρδιά μου. Πάνω, τι παιδί έχεις βγάλει, ρε. Δεν μπορώ να ξαναδείς. Τι παιδί έχεις βγάλει, ρε. Περίμενε, θα σου κάνω κριτική τώρα. Ναι, ναι. Σαν γιος ή σαν καλλιτέχνης. Πρόσεξε. Αυτή την ατάκα, παιδιά μου, την είπε αυτός ο κύριος, όταν έχω κάνει την πρώτη παράσταση της ζωής μου, έρχεται να με δει μετά. Λέει, θέλω να σου μιλήσω σαν πατέρας ή σαν καλλιτέχνης. Κατουρίθηκα πάνω μου. Λέω, πέτα. Λοιπόν, σε εγκρίνω, αγόρι μου, μπορεί να συνεχίσεις. Ο δρόμος είναι μπροστά σου. Καλησπέριζω λοιπόν τον κύριο Μάκη Δελαπόρτα. Γεια σου Μάκη. Λοιπόν, εγώ επειδή αγαπώ πολύ τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά και το έχω αποδείξει με τη δουλειά μου, θέλω να πω πολύ λίγα πράγματα. Παρακαλώ. Φυσικά χαίρομαι απόψε που είμαι εδώ, φυσικά είμαι συγκινημένος, φυσικά τους αγαπώ όλους, φυσικά είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, χρωστάω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους τα παιδικά μου όνειρα, γιατί εκεί, σκαρφαλωμένο σε ένα θερινό σινεμά δίπλα από το σπίτι μου, πέρασα όλα τα παιδικά χρόνια της ζωής μου. Όμως, μου άρεσαν πιο πολύ
από τις ατάκες, από τις εικόνες, τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν είχα ένα ψώνιο και πήγαινα με ένα καστοφωνάκι της πλάκας τότε και προσπαθούσα να ηχογραφήσω τα τραγούδια για να τα έχω να τα ακούω. Όταν μπήκα αργότερα στη δουλειά σαν νέος ηθοποιός και γνώρισα από κοντά τους περισσότερους, τους πλησίασα, ειδικά τους συνθέτες, και είπα γιατί δεν βγάζουμε τα τραγούδια αυτά του σινεμά σε δίσκους, γιατί δεν τα είχαμε μέχρι τότε. Χτύπησα τις πόρτες, τις περισσότερες τις βρήκα κλειστές. Ο κύριος εκεί απέναντι, ο Γιάννης ο Βογιατζής, μου άνοιξε την πόρτα της πρώτης δισκογραφικής μου δουλειάς, του το χρωστάω, γιατί επιμελήθηκα τον πρώτο μου δίσκο στο Γιάννη Βογιατζή το 1990. Από το 90 και μετά έκανα κάποιους δίσκους που ξεπέρασαν κάθε προσδοκία στις δισκογραφικές εταιρείες, κάναν πάνω από 150.000 πωλήσεις και έτσι έγινα καινούριο κινηματογραφικό είδος στην Ελλάδα, έτσι τα κινηματογραφικά, που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα, που έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της διασκέδασής μας από τότε. Βέβαια, απολύτως. Σε όλα τα μοντέρνα κλαπ, αλλά και σε όλα τα μαγαζιά. 300 επιμέλειες έχω κάνει σε δίσκους μέχρι σήμερα. Και τώρα το Δεκέμβριο ξαναβγάζουμε 20 βινίλια από soundtrack του ελληνικού σινεμά. Αλλά αυτή τη φορά όχι από εταιρεία, από τη στήριξη του ΟΠΑΠ. Θέλω να ευχαριστήσω γιατί όλες οι δουλειές πια, νομίζω, αυτού του είδους, οι συλλεκτικές, θα γίνονται με χορηγίες. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αυτό. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν. Δίνος Καρύδης, καλησπέρα Δίνο μου. Γεια χαρά. Εγώ. Σινεμά δεν έχω παίξει. Πώς δεν έχεις παίξει. Δε, κάτι περάσματα έκανα. Σε έχουμε δει πιτσιρικά σε περάσματα. Για το μεροκάματο για να μεγαλώσει ένα παιδί. Δεν ήταν εμπειρία. Τι πράγμα. Εμπειρία δεν ήτανε. Ναι, μέσα από το σινεμά πήγα στο θέατρο όμως. Πώς έγινε ηθοποιός. Καταρχήν εγώ δεν εξαρτητά πει ηθοποιός. Ήμουν κομπάτσος στην Αλήξη Ναυτικό και έχει μια σκηνή όπου το σενάριο λέει καθόμαστε έτσι και περνάει ο Κωνσταντάρας και λέει τα χέρια κάτω. Κάνουμε 5 πρόβες τα χέρια κάτω και στην έκτη ήταν το γύρισμα. Και στο γύρισμα μου λέει ο Κωνσταντάρας πώς έλανε σε ένα παιδί μου και εγώ απαντάω. Και θυμάμαι και την ατάκα. Αποστόλου Νικόλαος του Ιωάννου, διατάξτε. Και τρομάζω μέσα μου γιατί θα έκανα το μεροκάματο και θα έκανα το φαΐ του μεσημέρι που τρώγαμε και το βράδυ. Και στο διάλειμμα, το break το λένε τώρα, ελληνικά. Ναι, στο διάλειμμα μου φωνάζει μέσα ο Σακελάριος με τον Κωνσταντάρα, λέω πάει τώρα, εγώ τελείωσα, απολύθηκα. Λέει είναι μαθητή σου. Δεν το ξέρω. Λέω εσύ θες να γίνεις ηθοποιός. Λέω τι είναι αυτό. Έχει σχολή, λέει ο κ. Σακελάριος. Εντάξει, μην το απολογώ. Πήγα στη σχολή, τους ξεγέλασα. Αρίστευσα. Και δεν πάει περιπτώσει και έτσι συνέχισα. Θέλω να καλησπέρισω τον Γιάννη Μαλούχο. Ο Γιάννης Μαλούχος, ένας αγαπημένος φίλος που μιλάμε χρόνια στο τηλέφωνο, αλλά έχω να τον δω πολλά χρόνια. Ζει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, ήρθε μόνο για την εκπομπή και θα ξαναγυρίσει. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερως. Γεια σου Γιάννη μου, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Εγώ να καλησπερίσω και να τους παλιούς συναδέλφους που έξω παραλίγο να μην γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον. Τα είπανε πολλά, είπαν εδώ. Εγώ με τον Κωστάκη τον Βουτσά που είπανε και πάρα πολλά. Και εγώ τον αγαπάω και τον εκτιμάω σαν ηθοποιό. Και όταν έπαιζε στο στρατιωτικό θέατρο, εγώ ήμουν ακόμα, μόλις είχα βγάλει τη σχολή στο τρίτο έτος, την έβγαλα βέβαια και πήγαινε στρατιώτης ο Κώστας και τον αντικατέστησα στο στρατιωτικό θέατρο. Και γνωριστήκαμε με τον Κώστα. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Κώστας και του λέω «Κώστα, θα γίνει σπουδαίος ηθοποιός». Δεν ξέρω αν το θυμάται. Εγώ ήμουνα 3-4 χρόνια μπουλούκι μετά τη σχολή και έγραφα συνέχεια γράμματα στο Σακελάριο. Και μία μέρα που ήρθα στην Αθήνα, ανέβηκα στη... έγραφε το χρονογράφημα της Ακρόπολης, στην Ακρόπολη. Και μου λέει, κάτσε Γιαννάκη, λέει, και μου στέλνεις γράμματα και λοιπά, είσαι τυχερός. Λέω, γιατί. Γιατί έχεις μεγάλη μύτη. Λέω, δεν έχω ταλέντο. Θα το δούμε, μου λέει. Και θα παίξει το Μηταρά στην Αλήξη το Ναυτικό. Λοιπόν, λέω, εγώ καταλαβαίνεις ότι όχι κουτρουβαλιάστηκα στις κάλες, όχι πως έφυγα, ούτε έβλεπα μπροστά μου για να παίξω εγώ, που κάναμε μπουλούκι και λοιπά και δεν είχα. Και έγινε αυτό που έγινε και θέλω, Σπύρο μου, επειδή είμαι 30 χρόνια και στη Θεσσαλονίκη και τα έχω αφήσει, έπαιξα πολύ ωραία πράγματα στο κρατικό, είδα την πρεμιέρα σου, να σου δώσω θερμά συγχαρητήρια. Γιατί το ανέβασες το έργο έτσι όπως το ανέβασες. Δεν ξέρω
ήταν ακριβώς στο πνεύμα του αναρχισμού. Δηλαδή φουτουριστικό, σουρεαλιστικό και αυτό, και δεν το ανέβασες ρεαλιστικά. Μου άρεσε πάρα έτσι πολύ. Έτσι το έχει γράψει και ο Ντάριο Φόπανος. Ναι. Έχει κάτι σκηνοθεσία. Όχι, η σκηνοθεσία. Λοιπόν, και όπως είδες, ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος στην πρεμιέρα σου. Ήταν μια πολύ ωραία παράσταση και βεβαίως εσύ ήσουν πάρα πολύ καλός. Λοιπόν. Γιάννη μου, χαίρομαι που σε βλέπω και μου αρέσει ο τρόπος που... Ρε παιδιά, δεν το παθαίνετε οι καινούργοι. Που τον ακούω τώρα, όπως και με τη Ρίκα το έπαθα αυτό. Που είχα να τους δω χρόνια. Ναι, το παθαίνεις και εσύ, Ανούλα. Αυτό που είχα να το δω πολλά χρόνια το Γιάννη, όπως και τη Ρίκα, και νομίζω είναι αναλύωτη φωνή και παθαίνεις που τόσο οικία φωνή μες στα αυτιά σου και τόσο αγαπημένη. Ωραία, ωραία τα λέμε, παιδιά. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαιρόμαστε όλοι, δηλαδή. Ο Άκης, ο Δίξιμος, είναι τραγουδιστής και θα μας βοηθήσει πολύ στην απόψινή βραδιά στο πρόγραμμα. Βέβαια, τον πρώτο λόγο έχουν ηθοποιηθεί, αλλά χρειαζόμασταν και ένα τραγουδιστή και με ασμένος δέχτηκε να έρθει να μας κάνει παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, Άκη μου. Μεγάλη μου χαρά. Μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι ανάμεσά σας, ανάμεσα σε αυτά τα τέρατα, όντως, του ελληνικού κινηματογράφου. Βρισκόμαστε όπου και να βρεθείς, στο σπίτι σου, στην κουζίνα, στο σαλόνι, όπου και να είσαι. Αν έχεις ανοιχτή την τηλεόραση και ξαφνικά ακούσεις τους τίτλους μιας ελληνικής ταινίας που ξεκινάνε με τις μελωδίες, θες δε θες, θα χαμογελάσεις αμέσως και θα κάτσεις φυσικά στην καρέκλα σου να απολαύσεις αυτό που θα ακολουθήσει. Πάμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι, παιδιά, τα παιδιά του Πειραιά, η Μίλη. Στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως θα ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά που σαν τα μεγαλώσουν όλα θα γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Μα όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλινα μ' έχει κάνει όσο το Πειραιά, που όταν βραδιάζει τραγουδιά μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά. Από την πόρτα μου σαν βγω δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ, και σαν το βράδυ κοιμηθώ ξέρω πως, πως θα τον ονειρευτώ. Πέτρα διαβάζω στο λαιμό και μια χα, και μια χα, και μια χάντρα φυλακτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαν πω κάποιον αγνωστό να βρω. Μα όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλει να με έχει κάνει όσο το Πειραιά, που όταν βραδιάζει τραγουδάει
και τις πένιες του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά. Υπέροχο τραγούδι, ε! Υπέροχη ερμηνεία! Bravo, bravo, bravo.
Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο πια θα φέξει, θα'ρθει πλούμη αυγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη. Που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν τολμάει να βγει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα γυλά. Άγει ψηλά, κοίτα ένα άστρο που μιλά. Μόνο από φέγγω πολλά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια κι η κάθε μου η έννοια σ' αποχή με τα ξένια, από ξανθά μαλλιά. Λίγο χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο πια θα φέξει, θα'ρθει χλωμή αυγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη. Που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν τολμάει να βγει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα γυλά. Νύχτα σημαίνει, η κάθε μου η έννοια. Σ' αποχή με τα ξένα, απόψαν τα μαλλιά. Λίγο χαράζει, αλλά δε σε πειράζει. Που γέμισε μαράζει, η άδεια μ' αγκαλιά. Παραμένεις, Παναγιώτη, παραμένεις. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κανένας δε θα κλάψει. Η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι μου. Η ψυχή σαν φεύγει απ' τα χείλη μου. Κύμα πικρό στην πλώρη μου και τα πανιά σκισμένα. Ο αδερφός αγόρι μου δεν νοιάστηκε για σένα. Η ζωή εδώ τελειώνει. Φεύγει απ' τα χείλη μου.
Επίτρεψέ μου, Σπύρο, να πω, να εκφράσω μάλλον το δέος μου και την τεράστια χαρά μου στο τραγούδι μου να παίζει ένας Καραντίνης και να χορεύει ένας Μεταξόπουλος. Δηλαδή, ευχαριστώ. Παιδιά, αμάν, ίσως η κορυφαία στιγμή της βραδιάς. Δεν ξέρω αν είναι με την καλή έννοια, αλλά... Αλεξανιάν, παιδιά! Ζήλεψα τη βάρκα τη μικρή τη χιονάτη που της φιλούσε ο γλάρος στο κατάλευκο πανί και νιώθω σαν βαρκούλα στα γαλάζια τα πλάτη που όλο περιμένει κάποιο γλάρο να φανεί. Στο φεγγάρι ασήμωσε της Λεύκας μας τα φύλλα που στέκονταν ακίνητη εκεί στην ερημιά κι όταν ο πάτης φύσηξε της ήρθαν αντριχύλα κι αμέσως τρεμουλιάσανε τα φύλλα τα σημιά. Και όλο συλλογέ με πως κάτι πρέπει να υποπάτης μυστικό μες στα κλαριά. Ας τα ακούγα από σένα τα λογάκια του πάτη κι ας ένιωθα να τρέμει σαν τα φύλλα η καρδιά. Thank you.
στη γυάλα και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό. Πρασίνο μάτα και κόκκινο μάλα άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό. Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστευσε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, τη κούνια που σε κουνάγε πω 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 πω. Κι αν σ' αγαπώ δεν θα σου το πω, το πω για κακό να μην έχω μυστικό. Κι αν σ' αγαπώ δεν θα σ' αγαπώ, αν θα σου το πω ότι έχω μυστικό. Έπαιξε το ίδιο παιχνιδάκι, νιώθει γατούλα έρωτα κρυφό και γίνει και αυτή το κοροϊδάκι κι ατσίδα έγινε το ψάρι το χρυσό. Αυτά τα λέει ένα τραγουδάκι που τραγουδιέται σε θυμόσκοπο. Αντί να φάει γάτα το ψαράκι, το ψάρι τρώει τη γατούλα π' αγαπώ. Κι αν θα αγαπώ, δεν θα σου το πω, το πω για κακό να μην έχω μυστικό. Κι αν σ' αγαπώ, δεν θα σ' αγαπώ, αν θα σου το πω ότι έχω μυστικό. Μπράβο! Μπράβο! Ρε Χριστίνα! Λαβράνος, ρε εσύ Μίλη, ο Λαβράνος τι έχει κάνει. Αυτός φταίει. Έχει μεταμορφωθεί λίγο. Μιλάμε τώρα, κάνει δεύτερες, κάνει το πρωί. Αυτός φταίει. Ρε μάστρο, πώς είσαι ο κοριτσάκι μου, τι ωραία. Να πούμε ότι συνεχίζουμε. Πρώτη φορά σου λέω, ωραία. Πρώτη φορά σου. Όχι, ωραία, δεν σου ξαναπεί, κόφτω το. Όχι, μόνο στην παράσταση. Όταν ήρθε στην παράσταση. Εδώ δεν σου ξαναπεί, ωραία. Ναι, να συνεχίζουμε αυτή την παράσταση. Ποια παράσταση? Είμαστε στο Badminton Loft τις 3 του Νοέμβρη και του Δεκέμβρη με μαέστρο μας τον Νίκο Λαβράνο, σκηνοθεσία του Δημήτρη. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο με τον Μπουρδούμη και μένα σε αυτό το έργο. Τα χαρούμε πολύ και εγώ συνεχίζω. Θα είμαι και με στη Μαρινέλα Βέμπο συνάντηση. Βλέπεις τσόκο 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 στα τραγουδίστρια. Σιγά σιγά, ναι. Σε λίγο θα έρθει να μας παρουσιάσει την καινούργια σου δουλειά, η δισκογραφική και τα λοιπά. Τα ξέρω. Αυτό ήταν το επόμενο βήμα. Τα ξέρω, τα ξέρω. Εγώ ζητώ συγγνώμη που δεν τον έχω ξανακούσει αυτό το φανταστικό τραγουδιστή. Άκης Δίξιμος, καταπληκτικό τραγουδιστή. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη ζητώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Φοβερό. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Πάμε, μαέστρο. Τόσα τραπή, εμένα μη μου παριστάνεις. Γιατί όσο κι αν σε εκτιμώ κι αν σ' αγαπώ, σαν γλέτω δεν θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι πορέψω, σ' ό,τι πω. Και το νεφί μου θα κάνω και θα πω και μια κουβέντα παραπάνω. Έλα. Απ' τη σούρα μου τη μύτη μου δεν βλέπω, μα γλεντάω δίχως να παρέτραπω και γι' αυτό έλεγχους δεν σου επιτρέπω. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι πορεύσω, σ' ό,τι πω. Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω και θα πιω και δυο ποτήρια παραπάνω. Οπα! Οπα!
φάση πως δε σου πέφτει λόγος. Η γυναίκα πρέπει να είναι πάντα υπό και υποτάξου και εξηγήσου αναλόγως. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι πορεύσω, σ' ό,τι πω. Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω και θα πω και μια κουβέντα παραπάνω. Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω και θα πω και μια κουβέντα παραπάνω. Βράδυ στην Καστέλα σε μια όμορφη κοπέλα που περνέ τα περιτύφτης ρίχτηκε να σύφτης απ' την κοκκινιά. Δεν εγνωρίζω όμως ότι τα χεμένα πήρε ότι πήρε ότι τερμπετέρι σίδερο στο χέρι άσωστη πουνιά. Αφού πρέπει μισό φόρια, τετραβάρια σα αγόρια, τετραβάρια σα αγόρια. Αφού πρέπει μισό φόρια, τετραβάρια σα αγόρια, τετραβάρια σα αγόρια. Όμως και ο κοκκινιώτης ήταν παλικάρι πρώτης και στο τέλος και οι δύο στο νοσοκομείο πήγαν σηκώτη και οι δύο σ' αφασία αλλά εκείνη σημασία που τους έφαγε η μαρμάγκα και με άλλο μάγκα έκανε χαρτί. Βρε παλιό μισοφόρια, τη τραβάρια σα τα γόρια, τη τραβάρια σα τα γόρια. Αχ, βρε παλιό μισοφόρια, τη τραβάρια σα τα γόρια, τη τραβάρια σα τα γόρια. Μισοφόρια, τη τραβάρια σα τα γόρια, τη τραβάρια σα τα γόρια. Αχ, βρε παλιό μισοφόρια, τη τραβάρια σα τα γόρια, τη τραβάρια σα τα γόρια. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Σπύρο, μια και κάναμε διάλειμμα. Ναι, παρακαλώ. Να αναφέρω δύο ονόματα. Ό,τι θέλεις. Του κινηματογράφου. Ναι. Το ένα είναι Φιλοπίμην Φίνας. Και το άλλο είσαι εσύ. Του κινηματογράφου. Γιατί τιμάς τον κινηματογράφο πάρα πολλές φορές από την εκπομπή σου αυτή και μπράβο. Και σε τον έχω τιμήσει τον κινηματογράφο επειδή έκανα αυτό που έκανε ο Δελαπόρτας. Πήδαγα μια μάντρα και μια μέρα έπεσε σε κάτι τζάμια και έκοψα το πόδι μου και κόντεινε το πόδι μου ένα πόντο, δηλαδή με χειρουργία κτλ. Μετά, ο μόνος τρόπος που μπορούσα να τον τιμήσω, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να τον τιμήσω, ήταν να πουλάω. Πούλαγα λοιπόν στο διάλειμμα, σαν μαλλικό κουπαντατάκι και έχω δει όλα τα έργα. Όλα. 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 Τον έχω τιμήσει έτσι, από αυτή την ώρα. Ναι. Λοιπόν. Τι θα λέγατε για Νίκο Καλανό, λέμε ναι, έχουμε μια παραγγελιά. Είναι εκτός προγράμματος, αλλά είναι παραγγελιά. Τι να κάνουμε. Νίκο Καλανό, ναι, σήκω, τι θες. Το σηκωθεί. Ναι, ναι, και εδώ που έπλεξε, έπλεξε. Έπλεξε.
μεσάνυχτα και κάτι, κάτι φορήσα. Στη μικρή την πλατείτσα που σε γνωρίσα. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμήθηκε και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμήθηκε και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Και του μίλησα για σένα και για μένα, ναι. Και τα μάτια του βουρκώναν κι όλο κλαίγανε. Hey. Του είπα για το φέρσιμο σου και για τα λασού. Τα συγχώρητα, τα λάθη, τα μεγάλα σου. Του είπα για το φέρσιμο σου και για τα λασού, τα συγχώρητα, τα λαθή, τα μεγάλα σου. Κάτι κλάματα που με βρήκανε κουρέλι τα χαράματα. Με το αγάλμα ως το δρόμο προχωρήσαμε. Μου εσκούπισε τα μάτια και χωρίσαμε. Με το αγάλμα ως το δρόμο προχωρήσαμε. Μου εσκούπισε τα μάτια και χωρίσαμε. Μπράβο Νίκο, μπράβο Νίκο, μπράβο Νίκο. Πόσα αστέρια μαζεμένα, ε! Ένα ουρανό με αστέρια. Αυτό το τραγούδι θα ακουστεί για πρώτη φορά σήμερα. Δεν το κράτησα σαν έκπληξη. Είναι ένα τραγούδι του, δεν ξέρω αν το ξέρετε, του Μίμη του Πλέσσα. Καινούριο σκεφτό. Είναι, ναι, γνωστό είναι. Δεν ακούστηκα τραγούδια καθόλου δικά του σήμερα. Και είμαι χαρούμενος γιατί είναι η περίπου πεντηκοστή φορά που το λέω το τραγούδι αυτό μπροστά σε αυτήν που το είχα το πρωτοτραγουδήσει, στη Μάρτα την Καραγιάννη. Ναι, 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 ναι. Ένας ουρανός μας θέλερια είναι η αγάπη δική μας, που δεν έχει στη ζωή μας ούτε τέλος ούτε αρχή. Ένας ουρανός πάντα φωτεινός, ένας ουρανός μας θέρια, που έχει χίλια καλοκαίρια φυλαγμένα στη ψυχή, που έχει χίλια καλά χέρια
φυραγμένα στη ψυχή. Ένας ουρανός μ' αστέρια που έχει χίλια καλοκαίρια φυραγμένα στη ψυχή, που έχει χίλια καλοκαίρια φυραγμένα στην ψυχή. Τι ωραία ραμία, τι ωραία ραμία. Άσε τα χέρια σου στα δυο μου χέρια. Κοίτα το πέλαγος, κοίτα τα αστέρια. Που τρέμος σβήνουνε στον ουρανό, χλώμο μου όνειρο νυχτερινό. Στο μαύρο πέλαγος το σκοτεινό. Λα 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 λα. Έλα να φύγουμε και πού θα πάμε, ας μην νοιαζόμαστε, ας μην ρωτάμε. Πάμε στο πέλαγος το σκοτεινό, στα άστρα που τρέχουνε στον ουρανό. Πάμε να φύγουμε το μόνο όνειρο, το μόνο όνειρο νυχτερινό. Λα 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 λα. Η αρχόντισσα του λιμανιού λέγεται η ταινία και ένα υπέροχο τραγούδι σε αυτή την ταινία είναι το «Η Ελευσίνα» που θα μας την πει η Ελένη Ρόδα. Yeah.
το γυαλό. Στη θαλάσσα λιθάρι για το αγόρι μου που ήταν καμάρι, στην Ελευσίνα στο νότια ποικιλία. Μια ζωή την έχουμε, δεν θα πόρτας. Μάκης. Ναι. Να πω κάτι. Ναι, παρακαλώ. Να πω ότι αυτό το τραγούδι που ακούσαμε από την Ελένη, στην ταινία, το τραγουδούσε με τον Νίκο Δαδινόπουλο. Ναι. Και επειδή αυτή η εκπομπή έχει πολύ γλυκές αναμνήσεις από τον Νίκο, είμαστε σε πολλές εκπομπές μαζί, θα ήθελα να του δώσουμε ένα χειροκρότημα. Και να είναι καλά η κουβίνη. Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Μες στο ψεύτικο ντουνιά, παίξε μου διπλό πενιά, παίξε μου διπλό πενιά και ο μήνας εγένια, και ο μήνας εγένια. Όσο ζει ο άνθρωπος, κοίτα παρατήρησε, μέχρι τα σαράντα του κι ύστερα πατήρησε, μέχρι τα σαράντα του κι ύστερα πατήρησε. Μες στο ψεύτικο ντουνιά, παίξε μου διπλό πενιά, παίξε μου διπλό πενιά και ο μήνας εγένια, και ο μήνας εγένια. Του διαβόλου τα γράψα όλα το κατάστοιχο και γλεντώ τα νιάτα μου πριν με πιάσει λάστιχο, και γλεντώ τα νιάτα μου πριν με πιάσει λάστιχο. Μες στο ψεύτικο ντουνιά, παίξε μου διπλό πενιά, παίξε μου διπλό πενιά και ο μήνας εγένια, και ο μήνας εγένια. Η ζωή σου γλέντισε πριν αρθούν γεράματα και σου λένε άδικα μάθε γερογράμματα, και σου λένε άδικα μάθε γερογράμματα. Μες στο ψεύτικο ντουνιά, παίξε μου διπλό πενιά, παίξε μου διπλό πενιά και ο μήνας εγένια, και ο μήνας εγένια. Μπράβο στο Μανώλη Καραντίνη. Ευχαριστώ πολύ. Καλά τα αγόρια αλλά και τα κορίτσια, ρε παιδιά, Έχουμε και μια Μόνικα Μπελούτσι εδώ. Ναι, Γιάννη μου. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Ναι, παρακαλώ. Ήρθα από τη Θεσσαλονίκη σήμερα για να είμαι εδώ κοντά στη συντροφιά. Ναι. Και θα ήθελα μια χάρη, επειδή είμαστε και Ολυμπιακοί γεγείο, να μου τραγουδήσεις. Εγώ. Ναι. Δεν είμαι καλός. Δεν είμαι καλός, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Καλά, θα βρει κάτι ο Γιάννης μετά στην πορεία και θα δούμε. Αφού το ζητάει ο Μανώλης. Ναι, να πούμε, ναι. Υποκριτικό ταλέντο άνθρωπος. Ο Καραντίνης, εμένα θα πεις. Ναι, ναι. Και θέλω έτσι να μας δείξει ένα στιγμιότυπο από μια ελληνική ταινία. Ναι. Αλλά χρειάζομαι ένα ζευγάρι γυαλιά. Ποιος θα μου δώσει ένα ζευγάρι γυαλιά, δεν φοράνε πολύ. Ο κύριος Καρίδης ή ο κύριος Καλανός. Στο δίνω, αλλά αν δεις... Α, τι? Αν δεις... Δεν θα δω εγώ, αυτός θα δει. Α, ο Καραντίνης. Οπότε δεν θα δει. Αλλά δώστε. Αν δει...
Ναι, λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορεί. Μικρόφωνο εδώ, βάλε εσύ το γυαλάκι. Θα σου φτιάξω εγώ και το μικρόφωνο, μην ανησυχείς. Εγώ θα κάνω την ατακαδόρα. Μια ατάκα θα δώσω, έτσι. Ευχαριστώ το φίλο μου τον Σπύρο που μίλησα με τον Θανάση Βέγκο που με πήρατε ένα βράδυ τηλέφωνο. Μου είχε πει ότι είναι η μεγάλη του αδυναμία και πάω στο Θανάση και του λέω: ρε εσύ, είναι ένας άνθρωπος που σε λατρεύει. Ξέρω, σε ενοχλούν όλοι και τα λοιπά. Δεν τα μπορούσε αυτό ο Θανάσης. Αλλά είναι φίλος μου και σε λατρεύει και είναι πολύ μεγάλος. Έλα να του μιλήσουμε και μίλησε πια μαζί του αυτός, τον πήρε στο τηλέφωνο και από τότε είναι ευτυχής. Είναι ψυχούλα αυτός ο τύπος. Πάμε. Λοιπόν, ναι. Να δώσω ατμόσφαιρα. Ναι, είναι δώσω κατοχή, πείνα, κρύο, έτσι, πολύς πόνος, φτώχεια, όπως καταλαβαίνετε. Γεια σας. Λίγο κρέας θέλω για τα παιδάκια μου. Πεινάνε. Άκουσε να σου πω. Γλυκιά μου, θέλω μαζί με τον κουμπάρο μου τον Γιάννη, που θυμάσαι τα παιδιά που είχαν εκτελεστεί τότε, τόσα παλικάρια. Έλα να σου δώσουμε λίγο κρεατάκι να φας στο σπίτι μαζί. Έτσι να φιληθούμε, έτσι να αγκαλιαστούμε. Άλλωστε μην ξεχνάς πως ο αδερφός σου αύριο πρέπει να μιλήσει για τον μπλόκο και να πει ποιοι ήταν. Έλα μαζί μου και τα ευχαριστήσεις και για να κοίσαι εδώ ο κουμπάρος μου. Όλοι μαζί θα πούμε I love you. Τι άλλο θα περιμένω από αυτό το παιδί. Κοίταξε, κόλλαγε στο θέμα σήμερα, έτσι. Τελείως. Θέμα δεν γινόταν να μπει σε άλλη εκπομπή. Αυτό έπρεπε να μπει σε αυτή. Μετά. Ξέρεις και μπουζούκι, σε ρωτάει. Την υγειά μας ρε παιδιά.
αγάπη του. Κι εγώ φωτιά, κι εγώ φωτιά στη μέση. Να σου πω, μαέστρο, θέλει τώρα ο Μαλούχος, μου το έθεσε έτσι, καταρχάς ο τρόπος που μας την έπεσε απόψε μας συγκίνησε γενικώς. Ναι, σαν πιτσιρικάς κάνει. Και θέλει τώρα αυτό να πω, ναι, να πούμε το... Ναι, το θέλω. Μα δεν το θέλουμε. Όλοι το θέλουμε. Ναι. Τραγούδι, τραγούδι, να σου πω. Να σου πω.
είμαστε φτωχοί. Μπράβο, μπράβο! Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το Μαλούφα, εξαιρετικά. Με όλη μου την αγάπη. Πώς συνεχίζετε, παιδιά? Κάποιο στο πρόγραμμα, κύριε Γαλανέ, τι λέει το πρόγραμμα, παρακαλώ. Παρακαλούμε, κύριε Σπύρο. Έχω στεναχωρή γραμμιά, κύριε Θεοδωρή. Το είπαμε, χάθηκε το φεγγάρι. Χάθηκε το φεγγάρι. Η κυρία Μίλη, παρακαλώ. Για βαράτε, κυρία Καραλή. Ευχαριστώ. Γιατί άμα δεν βαράτε, θυμώνει, τσαντίζεται. Ναι, ναι.
Μπράβο, Μίλη. Ένα μεγάλο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου από την ταινία Λόλα. Θα το θυμάστε βέβαια, με τη Βίκη Μοσχολιού. Και πριν πάμε για το φινάλε μας, θα κάνουμε μία γρήγορη αναφορά στα ενδιαφέροντά μας. Τι μας συμβαίνει, μία ενημέρωση να κάνουμε. Λέγε Παναγιώτη μου, γλυκέ. Με την αισθαντική υπέροχη Ελένη Δήμου, στις γραμμές, στις Δευτέρες, ένα πρόγραμμα γεμάτο αντιθέσεις. Μαθήλη. Εγώ είμαι στο θέατρο Ήβη. Μάλιστα. Σε μια τρελή κωμωδία, το Τοκ Τοκ. Είμαστε ασθενείς με τικ και ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές και αποφασίζουμε να κάνουμε group therapy. Δεν θέλω να σας πω τι γίνεται. Μέχρι εκεί. Και επίσης ετοιμάζω και ένα βραδινό σοου με τον Κρατερό τον Κατσούλη, τον Γιάννη τον Αγγελάκη και τον Προκόπη Πολίτη, όπου το θέμα μας είναι ο διχασμός του Έλληνα και στην τέχνη. Ωραία. Καλή επιτυχία να έχετε. Δημήτρη. Εμείς με τον Αλέκο Σακελάριο, το Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε στο μπάτμιντον και στο θέατρο Βεργίνα στην Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε θέατρο μπάτμιντον και τα υπόλοιπα θα στα πει η Μίλη. Ναι, δεν με τα πω λόγω. Έλα, Μίλη μου. Λοιπόν, εγώ θα αντιθώ πάλι Πιάφ για τρίτη χρονιά. Το παίξαμε δύο χρονιές. Το έχει δει ο Νίκος, το ξέρω, το θυμάμαι πολύ καλά. Θα το παίξουμε σε ένα καινούριο χώρο που κάνει η Μιμή Ντενίση, ένα χώρο υψηλών προδιαγραφών, πάρα πολύ καλλιτεχνικό. Και θα ξεκινήσουμε λίγο αργότερα. Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη η έναρξή μας. Θα ασκήσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Και μπράβο στη Μιμή που κάνει τόσο ωραίο χώρο. Ναι. Χριστίνακη. Εγώ, όπως είπαμε, με τον Νίκο Λαβράνο, τον μαέστρο μας, Αλέξανδρο Μπουρδούμη, σκηνοθεσία του Δημήτρη, συνεχίζουμε. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο στο Badminton Loft. Και το άλλο είναι ότι από 15 Γενάρη θα είμαστε στο Μαρινέλα Βέμπο συνάντηση του Πέτρου Ζούλια που γίνεται στο Badminton. Γιάννη, τι θα μου πει. Εγώ έχω φτιάξει ένα θεατράκι πολύ ωραίο στην Κερατέα που μένω μόνιμα. Τη Μάγια το λέγεται, Μαρία Γιάννη δηλαδή με τη γυναίκα μου. Και θα παίξουμε το έργο «Πώς κλαδεύετε τις τριανταφυλιές», «Πώς τρώτε φιστίκι απευθείας» και «Βερίκοκο» αν θέλεις. Και «Βιολογική καλή και τι εστί Βερίκοκο». Και τι εστί Βερίκοκο. Και τι εστί Βερίκοκο. Πανούλη μου, οι σχολές τι κάνουν, ε? Οι σχολές πάνε, δόξα τω Θεώ. Πόσες έχεις πια, ρε? Τρεις στην Αθήνα, μία συνεργασία στη Θεσσαλονίκη και τώρα η τελευταία χτυπήσαμε Λευκωσία στην Κύπρο. Μάλιστα. Και τρέχω από τη μία στην άλλη. Παππού, θα κάνεις τίποτα. Κάτι θα κάνεις εσύ. Κάτι θα κάνεις. Παππού, εννοώ του εγγονού σου, όχι ότι είναι παππού. Για λέγε. Εγώ ασχολούμαι. Ο Πάνος έχει 4-5 και άλλες 5 εγώ. Έχουμε πιάσει τα προάστια, τα μοιράσαμε. Όπως ξέρεις, εγώ ασχολούμαι με την πρώτη ηλικία, από 5,5 χρονό. Αλλά φέτος αφιερώνω τη χρονιά αυτή στην τρίτη ηλικία. Προσπαθώ να τους σηκώσω από τους καναπέδες, να τους δώσω να καταλάβουν ότι η τρίτη ηλικία είναι η καλύτερη από όλες και ειδικά άμα ξέρουν να τη μεταχειριστούν, έρχεται και μία τέταρτη ηλικία. Ετοιμάζω ένα καινούργιο χορό που τον ονομάζω Life Dance, ο χορός της ζωής, που θα το λασάρω και όταν θα το χορεύουν στο σπίτι, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τα αντρόγυνα, από 60 και πάνω, σε 1,5 με 2 μήνες θα αρχίσουν να δούνε ποια είναι η ζωή. Έτσι. Και πόσο αξία έχει. Γιατί δουλεύουν τόσα χρόνια και μόλις παίρνουν τη σύνταξη πάνε και αράζουν. Είναι το χειρότερο πράγμα είναι ο καναπές. Είναι πολύ σοβαρό και πολύ βαθύ αυτό που λες. Λοιπόν, σηκωθείτε από τους καναπέδες. Έτσι, και χορέψτε Life Dance. Για λοιπές ιστορίες, για παραπάνω ιστορίες, να εδώ. Έχει πολύ ωραίες μέσα ιστορίες του Φώτη με τόσα χρόνια στο θέατρο και στο κινηματογράφο. Αυτό είναι ένα βιβλίο που το έχω αφιερώσει στην παλιά γενιά, τη δικιά μου γενιά, που έχουν περάσει όλοι αυτοί από τη ζωή μου και το έχω αφιερώσει σε αυτούς. Νίκο μου. Θα κάνω μια επανάληψη, έτσι, για δεύτερη χρονιά. Βέβαια, με ένα νεωτερισμό βάζω ένα πολύ χαμηλό εισιτήριο, δηλαδή μισό ευρώ συμβολικό. Ανατολής και Πειραιός γωνία είναι. Πού είναι το σπίτι μου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μαρδούλα, κάνω ταξιδάκι, θα πάμε. Όχι, ταξιδάκι δεν έχει φέτος. Έχει θέατρο Αμυράλ. Επισκηνής ταξιδάκι, λοιπόν. Επισκηνής ταξιδάκι. Η μαμά είπε μη.
Ωραίο έργο. Θα αρχίσουμε αυτό το έργο. Κωμωδία, κωμωδία είναι. Είναι σουρεαλιστική κωμωδία λέγεται. Είναι σκετσάκια, 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 9 σκετσάκια μέσα από τη ζωή. Όλα. Ωραία. Ανούλα, τι θα κάνουμε με το τέτοιο, θα το κάνουμε το αυτό. Ποιο? Για τον Μπουλούκι τις εκπομπές. Ναι, τον Μπουλούκι πρέπει να το κάνουμε, σε παρακαλώ. Το έχουμε υποσχεθεί. Το παίξαμε και στο θέατρο το δικό μας, στο σπίτι του οποίου, και άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο, γιατί είναι έτσι... είναι κάτι που δεν το ξέρουν οι νέοι ηθοποίοι και πρέπει να το δουν καταρχήν εκείνοι. Εμείς κάνουμε, έχουμε ένα μικρό θεατράκι στο σπίτι του οποίου και παίζουν οι νέοι ηθοποίοι, εγώ σκηνοθετώ τις δούλες του Ζενέ. Ένα άλλο παιδί, καινούριο σκηνοθέτης, κάνει τον Βασιλιάς Πεθαίνει, του Ιονέσκο. Κάνουμε βραδιές, μία βραδιά με την πίτσα του Παπαδοπούλου, μία βραδιά κάνουμε και τραγούδι. Όλα αυτά στο σπίτι του ηθοποιού. Μπράβο ρε κορίτσι. Μπράβο ρε κορίτσι. Είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό σκοπό. Κάνουμε σεμινάρια, ο κύριος Βόγκλης θα κάνει για την αρχαία τραγωδία. Κάνουμε πολλά σεμινάρια για νέους ηθοποιούς που θα τους ενδιαφέρει με πολύ καλούς καθηγητές. Αυτά κάνω. Τέλεια. Τι και λίγα είναι. Πάρα πολλά. Αν δεν κάνεις τίποτα. Και εγώ θα παίξω στο... Ελενίτσα. Στα μπουλούκια. Εγώ η πιο καλή γκαρσόνα είμαι εγώ. Θα μου πας να λέω κανένα τραγουδάκι. Λοιπόν, σίγουρα. Σίγουρα. Δεν σε είχα ξανακούσει. Είσαι μια χαρά καλύτερα. Περνάμε όποτε πάμε στο στέκι της Ελένης, περνάμε μαγικά, μαγικά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Κύριε Βόγλη. Εγώ γεμίζω μπαταρίες. Μάλιστα. Εκτός από τα σεμινάρια που θα κάνω στο σπίτι του ηθοποιού, σκέπτομαι ότι κάτι πρέπει να ξεκινήσω, τουλάχιστον για το χρόνο το καλοκαίρι έχει προγραμματιστεί κάτι. Για το καλοκαίρι που έρχεται. Έτσι, έτσι. Για το χειμώνα προσπαθώ να μαζέψω, να συγκεντρωθώ. Ναι. Γιατί 3 χρόνια στην Πάτρα μου έφαγε πολύ χρόνο και μαζεύω. Άρα το μυαλό είναι ανήσυχο, αυτό έχει σημασία. Δεν σταματάει. Αυτό έχει σημασία. Δεν είσαι καλά. Αγαπημένο μου Δημήτρη. Εγώ Σπύρο μου, όπως ξέρεις, το λέω για τον κόσμο, εμείς οι ηθοποιοί έχουμε δικαίωμα όταν πάρουμε σύνταξη να μπορούμε να εργαζόμαστε συγχρόνως. Mm-hmm. Πληρώνοντας όλες τις νόμιμες κρατήσεις μας κτλ. Βρίσκομαι λοιπόν στην πιο καλή περίοδο της ζωής μου. Να τα καλά. Είμαι συνταξιούχος και άνεργος. Να τα καλά. Με παρέσυρες εσύ. Και άνεργος. Οπότε όλη μας τη ζωή η αγωνία μας είναι να μην μείνουμε άνεργοι στο θέατρο. Τώρα πια είμαι συνταξιούχος και μπορώ να πληρώνομαι από τη σύνταξή μου και να είμαι και άνεργος. Μπορείς να δουλεύεις όποτε θέλεις. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι, ήθελα να το πω από την αρχή. Αυτό που νομίζει ο κόσμος, όσους μας βλέπει εμάς στη τηλεόραση και εσάς παλιώς στον κινηματογράφο, που νομίζουν όλοι ότι είμαστε εκατομμυριώδεις και έχουμε πάρα πολλά χρήματα. Αλλά δεν τον αδικώ τον κόσμο. Όσες φορές μου το έχω ακούσει κι εγώ πολλά, ότι αυτό κτλ. Δεν τον αδικώ τον κόσμο, γιατί θυμάμαι στην Καλλιθέα, έχω πάει μία με 12 χρονών, ξέρω εγώ. Και έχω βρεθεί στην Καλλιθέα σε μια θεία μου και πάω στη Λαϊκή. Και βλέπω Λαβρέντι Διανέλο. Mm. Και λέω, Λαβρέντις Διανέλο στη Λαϊκή. Μαζί με εμάς, τους κοινούς, τους κανονικούς ανθρώπους. Θέλω να πω, μην κάνω τον έξυπνο γιατί νομίζουν ότι έχουμε λεφτά. Και εγώ αυτό νόμιζα. Εμάς μας βλέπουν μια ζωή συνέχεια και νομίζουν ότι είμαστε πάντοτε ενεργοί και ότι πάντοτε αμοιβόμαστε. Εγώ βάλε κάτι στην άκρη. Τι, Από τη σύνταξη. Από τη σύνταξη. Βάλε κάτι στην άκρη. Το βάλανε οι άλλοι στην άκρη. Το βάλει. Φρόντισα να βάλω στην άκρη, γι' αυτό και μπορώ να ζω. Κύριε Διαλυνά, για εσάς έχω την εντύπωση ότι έχετε πολλά χρήματα. Δηλαδή ότι θα μπορέσετε να μας βοηθήσετε στο σπίτι του ηθοποιού κυρίως εννοώ. Επειδή ο Θεός έχω την εντύπωση ότι με αγαπάει, μου έδωσε στη ζωή μου πολλά ενδιαφέροντα. Ναι. Και έτσι δεν αισθάνομαι ποτέ ούτε αδικημένη ούτε παραπονεμένη. Ναι. Και τώρα είμαι προς το τέλος ενός πέμπτου βιβλίου μου. Το τελευταίο ήταν μια βαλίτσα μοναξιά. Και τώρα είναι προς το τέλος του πέμπτου βιβλίου μου. Προσωρινός τίτλος η Μαρία του Φεγγαριού. Προσωρινός τίτλος. Αγαπημένη μου, ομολογώ ότι δεν έχω διαβάσει βιβλίο, θα το κάνω. Εγώ μετά από 22 βιβλία, ναι. Το 22ο είναι η κυρία Μάρθα Καραγιάννη, ετοιμάζω ένα βιβλίο που θα βγει σύντομα, τον Φεβρουάριο, από τις εκδόσεις Άγκυρα. Είναι περίπου αυτοβιογραφικό, αλλά καταγράφω όλα όσα έζησα από παιδί, το όνειρο ενός παιδιού τέλος πάντων, που ήθελε να γνωρίσει από κοντά τους ήρωες των παιδικών του χρόνου, που ήταν όλοι αυτοί οι αγαπημένοι καλλιτέχνες, με πολύ ωραία περιστατικά και πολύ συγκινητικά, γιατί έζησα δίπλα σε μύθους, πρέπει να πούμε αυτές τις λέξεις, δίπλα στην Αλίκη, στη Ρένα, μέχρι το τέλος, στο Δημήτρη, σε ανθρώπους τέλος πάντων που έγραψαν τη δική τους ιστορία. Αυτά τα καταγράφω σε αυτό το βιβλίο που θα βγει σύντομα. Μάλιστα. Κύριε Καρίδη, παρακαλώ. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχής.
θα συνεργαστώ φέτος με έναν εταιρικό θίασο που χωρίς λεφτά εγκαθίσταται κάθε φορά σε διαφορετικό θέατρο. Είχε ανεβάσει κλασικά έργα του Μίλλερ, του Ίψεν, του Σέξπιρ, του Ονίλ και φέτος ανεβάσει ένα του Τσέχοφ. Συνθήκη λέγεται ο εταιρικός θίασος. Θα στεγαστούμε Σάββατο Κυριακό Δεύτερο στο θέατρο Μαυρομιχάλη, το ξέρεις. Μάλιστα. Το στούντιο Μαυρομιχάλη. Βεβαίως. Και ένας που παίζει με δύο έργα του Τσέχοφ που σου αρέσουν, ας πούμε. Καλά, όλα είναι ωραία, αλλά. Ο Γλάρος και ο Βυσσινόκηπος. Ποιο? Ο Γλάρος και ο Βυσσινόκηπος. 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 Εάν ανέβαζες. Χειροκρότημα. Ναι, το πέτυχες. Και να σου πω, εάν ανέβαζες στο Βυσσινόκηπο, τελειώνω. Εάν ανέβαζες στο Βυσσινόκηπο, δεν θα με έπαιρνες ποτέ, αλλά αν με έπαιρνες αναγκαστικά, ποιο ρόλο θα έκανα? Άμα ήταν για τον Γκάγεφ, θα σε έπαιρνα. Τον Γκάγεφ. Ναι. Το πέτυχε. Τι παίζεις, το παίζεις. Τον Γκάγεφ. Γιάννης Μανούχος. Γιάννη μου, πες, τι κάνεις μαζί στη Σαν. Καλά, εμείς θα τα πούμε κιόλας από κοντά. Πάντα κάτι κάνω. Πάντα κάτι κάνεις. Είτε το θέλουν είτε όχι. Λοιπόν, φέτος ανεβάζω για να τιμήσουμε το Σακελάριο με την ομάδα του Δήμου του Ωραιοκάστρου «Ο θάνατός σου η ζωή μου». Και επίσης εδέησε η ΕΣΠΑ να μου δώσει δύο παραστάσεις που θα παίξω τους τρεις μονολόγους του Καμπανέλη. Τον πανηγυρικό, το αυτός και το παντελόνι του, όχι παντελόνι, παντελόνι, και ο επικίδιος. Σκίσε, αγόρι μου, έτσι σε βλέπω. Εντάξει, το παλεύουμε. Άοκνος και επιθετικός. Το παλεύουμε, ναι. Έτσι. Και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ σήμερα και ήμουν κοντά σας. Ευχαριστώ μαζί μας και που είπες τόσα πράγματα. Γιάννη. Άκη, δείξει με. Έχει φαγωθεί, σε άκουσε για πρώτη φορά και έχει τρελαθεί. Πού μπορεί να έρθει να σε απολαύσει, λέει? Τις Δευτέρες. Δευτέρες πού? Είμαι στην Έγλη στο Περιστέρι. Μάλιστα. Κάνω live εκεί. Τις Πέμπτες στο Απεριτίβο στη Λευκοσία. Μάλιστα. Ετοιμάζουμε κάποια live με τον Γιώργο Θεοφάνους. Ωραία. Και κάνουμε πρόβες αυτόν τον καιρό. Και ταυτόχρονα είμαι στο στούντιο με τον Φίβο για το επόμενο μου σύγκλι. Άντε με το καλό, όλα καλά. Θα ρωτάξετε. Τώρα έχω να κάνω μια προσφορά, αν μου επιτρέψει η Άννα. Έχω γραμμένο το τηλεφωνό μου εδώ. Το κρατάω από την αρχή της εκπομπής. Όταν χρειαστείς, πληρώνω εγώ και την ορχήστρα, πληρώνω όλους. Έχω και άλλους συναδέλφους για να κάνεις κάποιες εκδηλώσεις για να μαζέψουμε λεφτά για το. Εγώ τους έχω πει ότι είμαι δική σου. Γιατί είπες ότι έχεις θεατράκι για τραγούδι και τέτοια. Μήπως κάνει το καλοκαίρι μια παράσταση. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έτσι, μια επιθεώρηση να πούμε ένα. Το Αττικό Κέντρο Χορού ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χορευτικό Όμιλο Τρικάλων. Ορχήστρα τρομερή και φοβερή έχω. Βέβαια. Πάμε.
ουρανός, μαύρη ζωή, κάτι πρωί, για συντροφιά.